Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρά μέχρι και τις 7, στην πρώτη εκπομπή αυτήν την εβδομάδα, με την κανονική της μορφή. Χθες ήταν ο Σταμάτης ο Μορελής, σήμερα είναι ο Χρήστος Τσαλτίδης που έχει και τη γιορτή του και βαράει το μικρόφωνο, 23 χρόνια κάνει ραδιόφωνο, τη λίστα με τα αντιραδιοφωνικά δεν τα έχει αποβάλει ακόμα. Τι κάνεις ρε Χρήσανδε? Δοκιμάζω αν είναι καλό το μικρόφωνο. Φίλε. Εξαιρετικό είναι. Δες εδώ. Να σε χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι γιορτάζεις την ημέρα του πατέρα. Η ημέρα του πατέρα είναι σήμερα? Ναι. Σοβαρά. Α, δεν το ήξερα ρε φίλε αυτό. Θα έγραφα... Εγώ το έμαθα από το Instagram της Μίλαν, η οποία ανέβασε Happy Father's Day. Που είναι στην Ιταλία. Όχι στην Ιταλία, εδώ. Δεν νομίζω να είναι στην να Ιταλία. Να μας βοηθήσετε με μηνύματα. Είναι η ημέρα του πατέρα. Ναι. Η Μίλαν το ανέβασε πάντως. Λέει Happy Father's Day. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν πέφτει το σεξ. Αν και είχα την εντύπωση είναι λίγο μετά τη γιορτή της μητέρας, να σου πω την αλήθεια. Και όχι πριν. Η γιορτή της μητέρας πότε είναι? Η γιορτή της μητέρας είναι κάθε μέρα. Για τις γυναίκες. Λοιπόν, η γιορτή της γυναίκας να είναι κάθε μέρα. Να μας ενημερώσουν εδώ οι φίλοι ακροατές. Η γιορτή του πατέρα. Η Father's Day. Η γιορτή του πατέρα πότε πέφτει? Δεν είναι η γιορτή του πατέρα νομίζω, φίλε. Έχεις κάνει λάθος. Η Μίλαν το ανέβασε, ρε Χρήσανθε. Εγώ κάνω λάθος. Είναι ότι να είναι 3 γκολ από την Ίντερ έφαγε. Τρομερό επιχείρημα. Αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, φίλε. Η Μίλαν. Η γιορτή του πατέρα 2019 είναι Κυριακή 16 Ιουνίου. Άρα η Μίλαν τι μας πουλάει παραμύθι δηλαδή. Happy Father's Day. Πάλι παραπληροφόρηση σου. Η Μίλαν είναι έτρεξα ρε, φίλε. Με κορίτσια στους πατεράδες, τους φίλησαν αυτά. Η Μίλαν, ρε φίλε. Ένιωσα συναισθηματικά εγώ, μου προξένησε συναισθηματική φόρτιση. Γιατί λέω πρώτη γιορτή μου και λείπει ο πατέρας μου. Δηλαδή, τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. AC Μιλάν, περίμενα. AC Μιλάν. Κοίτα το τι λέει. Father's Day, ρε αγόρι μου, για το γήπεδο. Happy Father's Day. Όχι, φίλε. Ναι, αγόρι μου, για το γήπεδο. Όχι. Και θα λέει τώρα ότι 16 Ιουνίου μπαίνετε τζάμπα. Όχι. Θα λέει, τι. Όχι. Τι. Για το γήπεδο, Happy Father's Day. Ναι, γιατί. Για το γήπεδο. Ναι, αφού παίξανε, όλοι οι μπαμπάδες τζάμπα. Παίξανε, ρε φίλε, αλλά σου λέω είχα την εντύπωση. Ο Ικάρντι είναι ο μπαμπά σας. Και δικαιώθηκα ότι μετά τη γιορτή τη μητέρα είναι η γιορτή του πατέρα. Τι. Βλέπεις ότι η Νάρα. Βλέπεις ρε φίλε, δεν ασχολείται κανένας, δεν θυμάται κανένας τη γιορτή του πατέρα. Ενώ η γιορτή της μητέρας είναι πάντα στάνταρ, όλοι τη θυμούνται. Ούτε εμείς. Τη γιορτή της γυναίκας, τη γιορτή της μητέρας. Φροντίζουν αυτές να μας το θυμίσουν ότι, κοίταξε να δεις, την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Είναι η γιορτή της γυναίκας. Ένα με το δόλιο τον πατέρα δεν ασχολείται κανένας. Κατάλαβες. Που φεύγει από τις 8 ώρα το πρωί και γυρνάει 8 ώρα το βράδυ για να βγάλει το μεροκάμα του. 9. Πήγα και σε συνεφορία σήμερα, χαιρετίσματα και στους φίλους μου στην Ιωνία. Εφορία Ιωνίας. Πού είναι η εφορία Ιωνίας? Μαγνήσια εκεί διαβατά. Εκεί που είναι ο Ναζλίδης και ο Διαμαντόπουλος. Θωμάς. Θωμάς Ναζλίδης και Διαμαντόπουλος. Τον ξεφώνησε εκτός ο Ντρούλινγκ. Πολύ ξεφωνητό. Ναι. Ενώ είμαστε όλοι μέσα στην καλή χαρά. Λέμε για το παιχνίδι και τα λοιπά. Λέει να σου πω λέει κάτι. Λέει το είπα και στον Νίκο πριν. Ο Ναζλίδης! Και τρώει ένα ξεφωνητό ο Ναζλίδης. Εκπληκτικό. Δεν πειράζει. Θα του έχει εκπαιδευμένου όλου. FM γεννών τα μηνύματα στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Αφού πούμε 2-3 πραγματάκια για το χθεσινό μάτς. Δύο εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Ντέρμπι, Σάββατο 6 ώρα στο Νικ Γκάλης Χολ. Να πάω κι εγώ. Τι άμα να κάνεις? Να το δω, φίλε. Όχι για δουλειά. Για να το δω. Όποιος πάει θα δουλέψει. Όχι. Βίντεο. Βίντεο. Τι βίντεο? Βίντεο. Instagram, ο λαός και τέτοια. Τώρα, εντάξει. Τουρισμός. Να ανοίξουμε λάπτοπ τώρα. Εντάξει. Τουρισμός. Παλιός. Λοιπόν. Σε βλέπω καταρχήν να κουβαλάς το λάπτοπ της μετάδοσης. Ο άλλος θα το πάρει. Καταρχήν ο άλλος θα φύγει από εδώ 4 η ώρα, φτάσει 6.30 στο γήπεδο. Ας φύγει λίγο νωρίτερα. Δεν γίνεται. Όλο νωρίτερα φύγει. Ο γκουρού της γειτονιάς. Λοιπόν, ναι. Δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ Σάββατο 6 ώρα στο Νικ Γκάλης Χολ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για το ντέρμπι που υπάρχει το επόμενο Σαββατοκύριακο για τον μπασκετικό Άρη. Μπορεί να απουσιάζει η αγωνιστική δράση για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έρχεται στο καλύτερο σημείο. Τουλάχιστον ναι, όντως. Θα υπάρχει αυτό το μάτς, το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Είναι σημαντικό και από πλευράς γοήτρου και από αγωνιστικής πλευράς για τον Άρη. Μετά την ήττα του στο Περιστέρι το περασμένο Σάββατο, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, με τους ανθρώπους του Περιστερίου να κάνουν τα δικά τους και να χαλούν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, είναι αλήθεια, που έχει δημιουργηθεί μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι λίγο που το κοιτούσα, έριχνα κλεφτές ματιές στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, είναι και το σωρό για τον Άρη. Τραγικοί ήμασταν. Στο είχα καφενείο από πίσω ήμασταν. Να ακουγόταν και σε με κάποια φάση. Με εξαίρεση το Φλιώνη και τον Ποχορίδη, γιατί εγώ το βλέπα το παιχνίδι. Ναι. Με εξαίρεση το Φλιώνη και τον Ποχορίδη που ήταν
ειδικά ο Φλιώνης, γιατί ο Μπουχορίδης ενώ ήταν αρκετά εύστοχος στην αρχή, μετά τάσπασε λίγο. Αλλά τέλος πάντων έκανε μια άξια προσοχής εμφάνιση. Οι Αμερικανοί μας ήταν άλλαν τι άλλον. Φυσικά είχα σώμο. Έδινε απίστευτα πράγματα πάλι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κερδίσει στο Περιστέρι. Τουλάχιστον να το πάλευες περισσότερο. Αλλά ήσουν τραγικός αμυντικά. Τραγικός, χωρίς διάθεση, χωρίς όρεξη. Έκανε ρεκόρ στις ασίστ το Περιστέρι. Με εξαίρεση το Φλιώνη και τον Μποχορίδη. Ήταν τα δύο μόνα παιδιά τα οποία το πάλεψαν λίγο παραπάνω. Και φυσιολογικά έχασε. Και ήρθε και κερασάκι στην Τούρδα αυτό το περιστατικό. Που εκείνη τη στιγμή βέβαια δεν καταλαβαίνεις τι συνέβη, αλλά βλέπω και τη συγγνώμη του Περιστερίου και τους αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό. Μπράβο τους. Γιατί καταλάβανε τι ακριβώς συνέβη. Μάθαμε ότι ο κύριος ο Εύσωμος με το Μούση, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ουσία, αντί να κατευνάσει, ξεκίνησε την όλη φάση. Τώρα θα βρεθούν και δύο-τρεις πιο θερμόαιμοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Θέλω να κάνω ένα παράπονο, αν και βλέπω ότι υπάρχει στόχευση της ΕΡΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένους λόγους. Για μένα οι συγκεκριμένοι λόγοι σχετίζονται με την αθλητική εκπομπή του Open. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι γίνεται αυτό το οποίο γίνεται σε σχέση με την αθλητική Κυριακή. Μια εκπομπή που αν ήμουν Αριανός ή Παοξής ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός θα την προσέγγιζα σίγουρα με διαφορετικό μάτι, όταν ξέρω ότι απέναντι βρίσκεται μια εκπομπή η οποία έχει δημιουργηθεί και να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, και όταν λέω συγκεκριμένα συμφέροντα εννοώ τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη της ομάδας, με την καλή την έννοια, δηλαδή να παράγει τηλεθέαση για τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του καναλιού. Στην ώρα που είναι οι τρύπες. Λοιπόν, και η μία εκπομπή αυτή, ας πούμε, να πρέπει να απαξιώνουμε όταν ο Βαρούχας λέει ότι δεν είναι πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ ή είναι εναντίον του, και να πρέπει να την απαξιώνουμε και να λέμε ότι μόνο ο Τάσος ο Κάκος είναι αυτός ο οποίος τα λέει όλα καλά. Που βέβαια και στο Αγρίνιο είχαμε ένα θαύμα. Και στο Αγρίνιο όλες οι φάσεις τις είπε υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι πέναλτι, δεν είναι γκολ. Μάλλον είναι γκολ κανονικό κτλ. Δηλαδή πραγματικά ψάχνουμε την πρώτη φορά που θα πει κάτι ανάποδο ο Τάσος ο Κάκος. Εγώ προκαλώ τον κύριο Κάκο, μιας που είναι της μόδας, λόγω μου τσινά το προκαλώ. Επειδή το μάτς του Άρη έγινε Δευτέρα, την επόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη, πότε θα είναι, να ασχοληθεί με το πέναλτι το οποίο έγινε πάνω στο Λάρσον χθες από τον Αγρόδημο και να μας πει αν είναι ή όχι. Σε αυτό θα πει ότι είναι. Γιατί είναι 5-0. Καταλαβες. Ναι. Άμα ήταν 1-0, 1-2, τίποτα τέτοιο, παίζονταν κάτι, θα το έλεγε ανάποδο. Είναι αυτή η ηλίθια νοοτροπία ότι επειδή πήρε ένα πέναλτι, μην πάρει άλλο τώρα. Ναι. Ήθελα λοιπόν να κάνω το εξής σχόλιο. Και βέβαια όλα αυτά και μετά από τα όσα έγιναν και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την αντιμετώπιση εκεί από τους ρεπόρτερ του όλο θέματος. Βέβαια, αν όσα έγιναν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γινόταν σε παιχνίδι του Άρη, είναι δεδομένο ότι θα ακούγαμε πολλαπλάσια πράγματα και θα νιώθαν ελεύθεροι να πούν οι ρεπόρτερ. Όπως ένιωσε ο κύριος Χατζηγεωργίου, ο συνάδελφος, ο οποίος μετέτρεψε αυτή την ένταση που υπήρχε για περίπου 5 λεπτά στο γήπεδο του Περιστερίου. Και όντως ήρθανε από τη μία και την άλλη πλευρά, ήταν από 5-10 άτομα. Πώς ήταν εκεί πέρα πάνω. Βαριά. Πετάξανε και τρεις καρέκλες. Είδα κάτι αυτές τις πλαστικές, τις κίτρινες που πραγματικά και στο κεφάλι να τη φας δεν παθαίνεις τίποτα απολύτως. Αυτές τις ελαφριές, τις ψεύτικες, τις είδαμε, πεταχτήκανε από την πλευρά των περιστεριωτών. Τις πέταξαν πίσω οι φίλοι του Άρη. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η ένταση. Εγώ λέω ότι πέσανε και κάτι ψηλές. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να συμβαίνει το παραμικρό. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να παίξει, όχι ψηλή να μην πέσει, ούτε πινελίκη. Είναι αυτονόητο. Αλλά να φτάσουμε από αυτό, να λέμε για παιδιά που θα πεθάνουν από θανάσιμα χτυπήματα, ότι τα παιδιά τα σώσανε με τα καρότσια, μπήκε ο Βασιλόπουλος να σώσει το παιδί με το καροτσάκι. Είναι πολύ εμπολεμιζόνη. Να το έχεις κάνει πλατούν ρε φίλε, επειδή είναι Άρης. Και αντίστοιχα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να μην βγάζετε κιχ. Ναι. Και απλά να λέτε, δεν είναι καλά να συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι καλά να συμβαίνουν αυτά. Εμείς πρέπει να μιλάμε για μπάσκετ. Ο στόχος μας είναι το μπάσκετ. Και επί 20 λεπτά να λες ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Είναι το μεγαλύτερο κακό για το άθλημα, πραγματικά. Δεν το κάνουνε γιατί θέλουν να κυνηγήσουν τον Άρη. Απλά με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και εσχάτως με τον ΠΑΟΚ. Και με την ΑΕΚ σε ένα βαθμό, νιώθουν την πίεση των παραγόντων τους.
ξέρουν τι εστί Ιβάν, τι εστί Μαρινάκης, τι εστί Αγγελόπουλη, Γιανακόπουλος. Οπότε εκεί είναι λίγα και μετρημένα τα λόγια. Τόλμησε ο ένας ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο, φίλε, και είπε αυτό το οποίο είπε σε σχέση με τα επεισόδια. Και τον διορθώσανε από πάνω. Του είπανε, μην κάνουμε εικασίες, να μην λέμε τώρα που είπε για μαχαίρια, που είπε για χτυπήματα κτλ. Και του λέγανε, κύριε, το είδα με τα μάτια μου. Είναι να μην το λέμε όμως δημόσια, εμείς πρέπει να το θα αποβαθούν. Και ο άλλος είπε για θανάσιμα χτυπήματα σε μωρά. Δηλαδή να ανοίξει τη τηλεόραση εκείνη τη στιγμή και να λες πλατούν. Στο Περιστέρι έγινε το πλατούν, το ξαναγύρισε ο Σπίλμπερκ. Ο Σπίλμπερκ το είχε το πλατούν ή άλλος. Ο άλλος, πώς τον λέγανε, άλλος ήταν. Ο Σπίλμπερκ νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν κι εγώ. Κατέβηκε αυτός με τον Σβαρτσενέγκερ που κατεβαίνανε οι κυνηγοί, ο κυνηγός, το ξέρεις, το κυνηγός πριν 30 χρόνια. Ποιο ήταν. Που είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες κτλ. Και κατεβαίνει ο εξωγήινος από πάνω που είναι τριπλάσιος κτλ. Ο κυνηγός λεγότανε. Και κυνηγάει τους στρατιώτες, φίλε. Μάλιστα. Κατέβηκε αυτός εδώ πέρα και έγινε μάχη κανονική. Τα γαυγάμιλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και την ίδια στιγμή, την άλλη μέρα που γίνεται πόλεμος κανονικός, μήπως δεν το σφύριξε μέσα στην ώρα, ήταν 40 λεπτά, είχαν περάσει 40 λεπτά και όχι μια ώρα, τα δακρυγόνα πέφτανε απ' έξω, εντάξει, πέσανε και δύο μολότοφ, πήρε ένα στο σημαίακι του κόρνερ, δεν είχε σημαία στο σπίτι του, την πήρε, την έβαλε να κυματίζει γιατί είναι 25 Μαρτίου, και αυτό την πήρε, να ξέρεις. 25 Μαρτίου τώρα και πήρε τη σημαία, δεν είχε σημαία. Είχε καημό να γίνει σημαίο. Ναι, να βάλει το κοντάρι, να βάλει την ειδική σημαία να κυματίζει. Ναι. Τίποτα. Γιατί χρειάζεται εκεί πέρα να πει τηλέφωνο μετά. Και λέω λοιπόν. Τι να πούμε τώρα. Πολύ ωραία. Και λέω λοιπόν. Πολύ ωραία. Τα λέει αυτά που λέει. Καεάρης, τα δικαιώματά σου έχει. Έχει και τα δικαιώματά σου. Στείλε μία επιστολή διαμαρτυρίας. Δηλαδή πρέπει να γίνομαι εγώ κακός. Αντίδραση μηδέν. Ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη γενικά βέβαια, αλλά οκ. Okay. Μια αντίδραση, ρε φίλε. Άκουσε, εσένα δυσφημούσε. Και ξαναλέω, δεν είπα για αυτούς τους πέντε οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια και τα λοιπά. Ναι, όντως υπήρξε το επεισόδιο αυτό. Είναι 100% βέβαιο ότι ο Άρης θα τιμωρηθεί με την αυστηρότερη των ποινών που μπορεί να υπάρξει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το πραγματικό, έτσι, όχι από το μυαλό. Με το Σταμάτη πάντως συζητούσαμε χθες. Εξέφρασε και μια γνώμη ότι μπορεί και να μην τιμωρηθεί. Θα δούμε. Θα τιμωρηθεί με πρόστιμο, ρε φίλε. Πρόστιμο, εντάξει. Μα αυτό προβλέπετε. Αυτό προβλέπετε. Με τον ΠΑΚ πάντως κόσμο θα έχει. Ναι. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν εξαντλήσουν την αυστηρότητά του, θα πας για μια αγωνιστική. Οκ. Οκ, για το φετινό Άρη δεν είναι. Αλλά... τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Θα πας για μια αγωνιστική. Που ψάχνει τα χρήματα. Και σου λέω, βγάλε μια ανακοίνωση. Ναι. Φίλε, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όλα τα παιχνίδια μέσα θα σε βάλουν. Εκεί είναι το θέμα επικοινωνιακής πολιτικής, ρε Χρήστα, η οποία εντάξει. Δεν γίνεται επί 20 λεπτά να έχει κάνει πλατούν το περιστατικό. Να το τραβάει από. Ρε φίλε, άκουγα και δεν πίστευα. Και έχω και παιδιά. Μαζί δηλαδή, σου, μετά από ένα διάστημα, ναι. Είναι εκεί η γυναίκα μου, δεν έβλεπε το μάτς. Και μου λέει, τι έγινε. Ναι. Τι είναι αυτά που λέει, τα καρότσια, το θανάσιμα χτυπήματα, χτυπήσανε μωρά. Έλεγε για θανάσιμα χτυπήματα στα παιδιά. Το δώσεις, λέει, μία να μείνει στον τόπο. Γιατί ο κόσμος δεν μένει σε αυτό που βλέπει, μένει σε αυτό που ακούει. Φυσικά. Μα δεν έβλεπες κιόλας. Η ένταση τη δείξανε πόσο, ένα λεπτό έδειξαν. Υπάρχουν, ρε φίλοι, πέντε Αργιανοί και πέντε Περιστεριώτες, ναι. Τα γνωστά αυτά και τα. Και να σου πω, δεν έπαιξε ξύλο. Ξέρεις, λεκτικό, προξήματα. Από απόσταση, ρε, Χρυσάνη, σε απόσταση. Αυτό, ναι. Θα σε κάνω, όχι, θα σε κάνω αυτό. Εγώ. Όχι, εγώ την έχω πιο μεγάλη, όχι, την έχει πιο. Αυτό. Και το φτιάχνεις, λες και είναι. Μεσανατολικό. Κοίτα, ο ήρωας Βασιλόπουλος λέει. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος διακρίνεται λίγο για την υπερβολή του κάποιες φορές. Ναι, αλλά όταν πρόκειται για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εκεί, οκ. Okay. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Έξαλλο, εκεί τίποτα. Πέρατε, έξαλλο. Εκεί τίποτα, φίλε. Την ημέρα της γιορτής του. Και την άλλη μέρα, όχι την ίδια μέρα, βλέπεις, πήγαινε, λέει, του πάω και διαμαρτυρήθηκαν, λέει, στο Λικουρόπουλο. Για ποιο ακριβώς λόγο, ρε παιδιά. Δεν τα λέει καλά ο Γιώργος ο Μήνος. Ε? Μόνο 30 φορές είπε πάω κάθε φορά. Ας λέει 200, καλά κάνει. Τη δουλειά του κάνει. Καλά κάνει, φίλε. Το ζητούμενο είναι τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε τελικά η ΕΡΤ να είναι ΠΑΟΚ ΟΛΕ, Ολυμπιακός ΟΛΕ. Δεν τα λέει όπως πρέπει. Όχι, να λέει αυτά που θέλουμε. Λέει, θέλουμε αυτό λοιπόν εννοώ. Η ΕΡΤ να είναι Τάσος Κάκος. Αυτό θέλουμε.
30 φάσεις λοιπόν διαφορετικές. Αλλά εγώ σας λέω, το μεγαλύτερο θέμα με τον Τάσο Κάκο είναι το ότι όταν μπει το VAR, ο Τάσος Κάκος που θα σφυρίζει ή ο Τάσος Κάκος που θα είναι στο καμαράκι του VAR, θα βλέπεις ότι ο Μπίσες VAR κάνει βουτιά και αυτός θα λέει πέναλτι. Μπίσες VAR, καλό. Μπίσες VAR. Μπίσες VAR, καλό. Θα πέφτει λοιπόν ο Μπίσες VAR και θα λες πέναλτι ενώ έκανε βουτιά. Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα. Μη φωνάζεις. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία και ένας τρόπος σκέψης. Το VAR θα το χρησιμοποιήσουνε για να ευνοούνται. Θυμήσου το αυτό που σου λέω. Όπως σου έλεγα πριν 5 χρόνια για τις ενώσεις και εσείς μου λέγατε ο Καλαϊτζίδης δεν έκανε ομάδα. Και σου έλεγα ας τον Καλαϊτζίδη. Θα πάμε να ανεβούμε και θα μας φάνε. Δεν είχε προπόνηση μέχρι στον Απόλλωνα Πόντο να ενημερώσουμε για τους Ρωσονέρι. Γιατί? Γιατί λέει ότι έχουν θέμα με το οικονομικό. Καλά, και αυτή όλη τη χρονιά θέμα με το οικονομικό. Τώρα πριν το μάτσε την Παναχαϊκή, το θυμηθήκατε. Και δεν κάναμε προπόνηση. Σήμερα από θεραπεία που ήταν. Ντροπή. Ναι. Να πάνε να κάνουν. Να παίξουν, να ανεβάσουν τον Απόλλωνα. Τέλος πάντων. Τρία χρόνια του στάσκαγε καλά όμως ο Καλάντζος. Έχει δημιουργηθεί νοοτροπία γενικότερα ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι στα κάτω του και έχει χάσει τα κόζια. Όπως λένε κάποιοι, ότι έχει καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, δεν σημαίνει. Τα χρώματα αλλάξανε. Και οι οργανισμοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ένας τώρα. Δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ευνοείται μόνο δύο χρόνια ότι καθάρισε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο δεν καθάρισε. Εγώ θεωρώ ότι βρώμησε περισσότερο. Ναι. Διότι πλέον είναι 2-3. Δεν είναι μόνο ένας. Γιατί βλέπετε τι γίνεται φέτος στο Super League ευρωπαιχνίδια, βλέπετε τι γίνεται στο ΆΚΑ, το ίδιο ελληνικό ποδόσφαιρο ίδιο είναι. Την Πέμπτη, ναι. Οι εκπρόσωποι της Λίγκας. Απλά είναι άλλος που είναι πάνω τώρα. Για το Βασίλη Γκαγκάτση λέει, αν θα το διατηρήσουν στη Λίγκα. Αυτός που έχει καταδικαστεί για κακούργημα. Εδώ μπες. Και εκκρεμούν άλλες δύο. Ναι. Ναι, αλλά καταδικάστηκε. Ναι. Δεν είναι ότι το είπε ο Νίκος. Καταδικάστηκε, φίλε. Και θα δούμε αν θα. Με γι' αυτό σου λέω. Σιγά με τον καθένα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει μια κατάσταση υπέρ ενός οργανισμού. Έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Αυτό. Και ελπίδα καλά. Ελπίδα δεν υπάρχει γιατί τα έχει ίδια γίνονται. Έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Και σήμερα πρόσεξε να δεις το. Και την ώρα, συγγνώμη που διακόπτω, και την ώρα που στο ΆΚΑ είδαμε όσα είδαμε, τα οποία για κάποιους ήταν πρωτόγνωρα, λες και δεν είχε ξαναγίνει σε ελληνικό γήπεδο αυτή. Χαλαρά ήταν αυτή εικόνα. Ναι, ήταν χαλαρά. Χθες στο Βικελίδη, εντάξει, έστω και δεν ήταν ντέρμπι, είδε όμορφε εικόνε. Είδε έναν παίχτη του Άγνε να ανεβαίνει πάνω στην κερκίδα να σβήνει κεράκια με έναν μικρό παδό τη ομάδα. Το βάλαμε. Είδε τον τερματοφύλακα του αντιπάλου να μπαίνει με την κόρη του μέσα στο γήπεδο και να βαράνε σουτάκια και να χειροκροτάει θύρα 1. Την κόρη του Χουάντερσον. Ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Ενώ σε άλλα γήπεδα καίγονται φανέλε, ενώ σε άλλα γήπεδα γίνονται αυτά που γίνονται, μπαίνει ο κόσμο μέσα, παίρνουν σημαίακια. Ο Άρης είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα που φέτο. Στο γήπεδο του δεν συνέβη το παραμικρό. Και ούτε άναψαν πυρσί. Σεβάστηκε ο κόσμος την επιθυμία της διοίκησης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αντιλήφθηκε το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο το δικό του εγωισμό τον πάτησε. Ναι. Ο κόσμος του Άρη. Αυτός δηλαδή που έφερε το πυροσόου στην Ελλάδα. Και μετά το αντιγράψαν όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς λόγω της αγάπης για την ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία είναι άξια προσοχής και να τα σημειώνουμε σε σχέση με τον Άρη. Ναι. Αλλά πραγματικά, ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ είναι σκανδαλώδης η ευνοιά τους, σήμερα κάνα θέμα. Ο Φετφατζίδης λέει, αγκάλιασε με τον. Αγκάλιασε τον διαιτητή. Το Λάμπρο. Μετά το τέλος του αγώνα. Και. Γιατί δεν το λέτε, λέει, και γιατί λέγατε, λέει, για την κουρομπίλια. Αν ψάξετε ποιος είναι ο Λάμπρο, μπορεί να καταλάβετε και τον λόγο. Γιατί είναι συγγενής του. Όχι συγγενής, από το ίδιο χωριό. Η καταγωγή τους είναι από το ίδιο χωριό. Και ο Λάμπρου... Είναι και οι δύο από ένα ό,τι να είναι χωριό της Εύβοιας. Και ο Λάμπρου... Με 150 κατοίκους. Είναι αδελφός. Όταν όμως ήταν από το ίδιο χωριό ο Χαραλαμπίδης που σφάζε τον Άρη με το Ζαγοράκι... Με Γκαγκάτση έπω έτσι, ναι παρακαλώ. Είναι ο αδερφός του. Μην κάνεις τέτοια. Ο αδερφός του είναι ποδοσφαιριστής. Ο Λάμπρο. Ο Λάμπρο. Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ. Όχι ρε. Ο άλλος θέλω να το κλαίνει. Του ΠΑΟΚ πώς λέγεται. Και εκείνος είναι Λάμπρο. Δεν νομίζω να είναι εκείνος. Μπορείς να μην το κάνεις αυτό γιατί είναι ενοχλητικό.
Λοιπόν, πάμε στο break με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Μην γελάς, ρε Βασίλη, κανονικά πρέπει να του κλείσει το μικρόφωνο και εσύ γελάς. Τόσα χρόνια δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα. Βλέπεις, να, αυτά δεν θέλω. Αυτά δεν θέλω. Αλλά επειδή είναι η γιορτή του σήμερα, θα λέω κάτι. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Μαζί μας είναι ο Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε. Ενώ λοιπόν λένε για τον Λάμπρου και τον Φετφατζίδη, τον συγκρίνουν, ρε φίλε, με την κυρία αυτή, την ωραιότατη αυτή κυρία, την καταπληκτική αυτή κυρία. Αντιλαμβάνεστε τα κοσμητικά επίπεδα, χρησιμοποιώ κάποια που μπορώ. Την εξαίρετη αυτή βοηθό. Την κυρία η οποία έκανε καριέρα και κάνει καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που διέλυσε τον Άρη. Και την αγκαλιά του Φετφατζίδη χθες με ένα διαιτητή που δεν μου δώσε πέναλτι, που εκείνη την ώρα μπινελίκια έριχνα στο Φετφατζίδη. Τι πας και τον αγκαλιάζεις, ρε. Μου το συγκρίνω με την Κολομπία. Να βγαίνω κι εγώ να λέω κάθε φορά που υπάρχει θέμα του ΠΑΟΚ να υμνώ τον Κομίνη. Τι θα μου λένε. Δεν λένε ότι του στέρισε πρωτάθλημα ο Κομίνης. Παρόλο που το μέτρησε τον γκολ. Ο Ιβάν μπήκε με το όπλο. Ε. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα που έχουν ένα θέμα, να του λέω εγώ για τον Κομίνη. Δεν ατρελαθούνε. Στο κύπελο όμως λέγανε άλλα. Ναι, αλλά δεν έδωσε πέναλτι πριν. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε για ακόμα μια φορά μέσα από αυτά που λέμε ότι όλα είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Όπως θα παρουσιάζει ο καθένας θέλει. Λοιπόν, πάμε στο break. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα ασχοληθούμε και με το χθεσινό παιχνίδι. Θα ακούσουμε και τα γκολ Βασίλη Καβαδία. Βεβαίως. Και φυσικά μετά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ακού τι είπε. Μου λες κάτι και σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Κακός! Αν δεν μου το έλεγες. Ποτέ δεν πρέπει να απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί? Εκτός αν γίνεις 42 χρονών. Και μείνω 42. Και? Και μείνω 42. Α, και μείνω 42. Δεν θα φέρω τον Χρήστο. Δεν θα σας κάνει. Έχουμε ακόμα νομίζω μέχρι τότε. 7 χρονών. 13. Τότε Χρήστα θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε κιόλας. 22. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Μην την αποκλείς. Θα τον φτιάξω, θα τον στρώσω. Εντάξει. Μπορεί να είμαι αλλού, μπορεί να είμαι λίγο μέσα. Έλα λίγο. Έχω να σου πω γι' αυτό μετά. Θα και μουστάκι. Έχω να σου πω γι' αυτό μετά. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 όλα about Άρης on air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Μην ξεχνάτε, δίνουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Πακ το Σάββατο. Στο λέει. Ναι, κάτσε να πω λίγο τα εισιτήρια. Περίμενε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για τα 2 εισιτήρια του ντέρμπι που θα δώσουμε λίγο πριν τις 7. Το ακροατήριο εδώ ακούει και λέει: ο 756 στην Ιταλία σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, λέει. Το είδες που το είπα. Το πώς και το γιατί ξέρουν αυτοί μόνο, λέει. Οι της Μίλαν σίγουρα ξέρουν τον μπαμπά του. Ζανέτη Χαβιέ λέγεται, έγινε φίλε. Χαβιέ Ζανέτη, φίλε. Κόβεσαι εσύ. Πεχτάρα. Κόβεσαι εσύ. Ποιο νούμερο φορούσε. Το 4. Το 4 ή το 5. Το 4. Είσαι σίγουρο, σου λέω. Εντάξει. Ωραία. Η Μίλαν μικράθηκε την τριάρα τη Ίντερ και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και ανεβάζει ό,τι να είναι. Ναι. Και έγινε πολύ τη Ίντερ μαζευτήκατε εδώ πέρα. Είμαστε. Η μεγάλη ομάδα του Μιλάνου, τη Μίλαν είναι όμως, παιδιά. Είχαμε πάει με Καμπράνη και την είδαμε. Καλό, ο Καμπράνης, ναι, όντως έχει ένα θέμα με την Ίντερ. Και ο Μόσχου. Και ο Βασίλης έχει ένα θέμα με την Ίντερ. Βασίλης έχει το μεγαλύτερο από όλους. Ναι. Εντάξει, έχουν κάνει ένα λάθος και οι δυο τους. Το καταλαβαίνω με την Ίντερ. Ρεπόρτερ Άρη, είμαστε Ίντερ. Δεν είναι όλοι. Μόνο εγώ είμαι Μίλαν. Μόνο εσύ είσαι Μίλαν και Manchester United. Όχι, Manchester United έχουμε και άλλους. Άλλους δύο περίεργους. Δικά ο ένας. Λοιπόν. Πολλά κοινά έχετε με αυτούς. Χαβιέ. Αν έχει το 4, τι μου δίνεις. Ελεύθερο μέχρι τις 7 να φύγω. Και κάτι σε ζει. Αύριο βασικά για τη σημερινή γιορτή. Τέτοιες προκλήσεις μη. Όχι. Σήμερα, μα θες φύγει, γιατί σκεφτώ να φύγω. Εγώ σου δίνω το ελεύθερο. Από την εκπομπή γενικά. Ναι. Λοιπόν, με βγάζει, σε φιλοξενούμε. Πάμε τώρα στο Χρυσό Ζάλτη. Ναι. Καλησπέρα, Χρυσάδα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαβιέ Ζανίτη. Έλα. Έχει τη δικαίωση, πλησιάζει. Ίντερ. Μετά τη δικαίωση με τον Τιγκινί έρχεται. Πώς λεγόταν το μεσαίο του όνομα. Τώρα ελκύσατε για το Θεό δηλαδή. Χαβιέ... Αν το πεις αυτό θα σου το δώσω. Χαβιέ Αλμοδοβάρ Ζανέτη. Στίκερ. Δεν το έχει το όνομα. Αυτοκόλλητο. Πάτα ρε. Χρήσα τη φωτογραφία να δεις. Δεν έχει στο σωτσάκι φωτό. Άλλη. Βρείτε το νούμερο του Χαβιέ Ζανέτη. Σε τι λούμπα μας έχει βάλει το 400 τώρα, φορούσε. Να ρε φίλε. Φανέλα. 400 δεν λέει πάνω. Το 4, αγαπητοί μου, το 4. Έτσι εδώ. Καλά σε κάνει ένα σωτσάκι. Το 4 πρέπει να είναι. Δεν το βρήκα. Το 4. Δικαιώθηκα πάλι. Το 4.
Πάλι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τα προγνωστικά του Σαββατοκυριακού. Πόσα έπιασε ο κύριος Σαντελής. Δεν θυμάμαι και τι δώσαμε. Πόσα έπιασε ο κύριος Νίκος. Εγώ έπιασα το διπλό του ΣΑΕΚ. Μόνο αυτό. Τι. Μόνο αυτό έπιασε. Γιατί θυμάστε τα υπόλοιπα που έκανα. Φυσικά έπιασα το χ του τέτοιου. Περίμενε. Όλα. Τα χ τη Τρίπολη με τη Λαμία. Περίμενε. Σου είπα από ένα βαθμό. Το χ των Ιωαννίνων. Το διπλό του Απόλλων Σμύρνης. Περίμενε. Αστέρας Λαμία 0-0. Για να πούμε και τα αποτελέσματα του. Νομίζω ότι σου είπα και 0-0. Ναι. Το διπλό του ΠΑΟΚ το πιάσαμε και δύο. Ναι. Ήταν δύσκολο κιόλας. Το χ τη Λάρισα. Τι είχα πει εγώ. Τον άσο του Όφη. Χ είχα πει και εδώ. Τον άσο του Όφη που έλεγε χ. Χ είχα πει εδώ. Τον άσο του Όφη που έλεγε χ. Εδώ έλεγα διπλό. Το διπλό του Ολυμπιακού. Εκτέθηκα. Τι είχα πει σε αυτό το μάζε. Χ. Χ είχα πει, ναι. Τον άσο του Πανιωνίου που πέσε χ εσύ. Ναι, τον έπιασα. Έχασα μόνο την ΑΕΚ στο 85. Εγώ έβγαλα πολύ δύσκολο διπλό μας, φίλε, με την ΑΕΚ τα υπόλοιπα. Ποιο? Το διπλό της ΑΕΚ, φίλε. Τι πολύ δύσκολο, φίλε. Εντάξει. Με Αλμπάνη. Καλό το... ήταν, καλό, δωράρα. Το παραγύρισα. Δωράρα ήταν, ο δυνατό, εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα εντωμεταξύ έχασα μόνο τον Πανετολικό, φίλε. Με τον Πανιόνιο, που έπαιξα κιόλας. Τα έπαιξες? Ναι. Πώς έβαινε? Τα έβαλες όλα μαζί? 5 ευρώ έπαιξα και έπαιρνα 150 και έκανα κασά του 48. Μια χαρά. Γιατί αλλιώς θα τα χάνα όλα με τον Πανετολικό. Μια χαρά. Εντάξει. Τα είπαμε με την ΕΡΤ, τα είπαμε με το. Και σας είπα ότι δεν πρέπει να παρασύρεστε και να μπαίνετε σε μια λογική ξεφωνητού χωρίς να ξέρετε γιατί ξεφωνίζετε. Γιατί κάποιοι ξεφωνίζουν στοχευμένα. Κάντε λίγο το συνειρμό. Γιατί να ξέρετε, εμένα όποτε με ρωτάνε τώρα θα λέω ότι βλέπω Αθλητική Κυριακή. Κάθε φορά θα λέω ότι βλέπω Αθλητική Κυριακή. Και ο Βαρούχα, εξαιρετικός Βαρούχας. Ο καλύτερος όλων είναι. Ξέρεις, η δράση πάντα έχει και αντίδραση. Καλά, ναι. Λοιπόν, τι είδαμε χθες? Τι αγωνιστικά? Είδαμε. Αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνεις και ιδιαίτερη κριτική τώρα στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ρε φίλε, άμα έλεγε 1-1 δεν θα κάναμε κριτική. Άλλο το 1-1. Α, πρέπει να λαμβάνεις... Στο 1-1 λοιπόν κριτική, στο 5-0 όχι κριτική. Όχι, κάνεις λάθος. Κριτική πρέπει να κάνεις και τώρα. Σίγουρα μπορούμε να πούμε πράγματα. Κριτική για το γεγονός ότι απόψη νοοτροπίας ήμασταν εξαιρετικοί. Είναι το πρώτο νομίζω πρέπει να κρατήσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Ότι είχαν διάθεση. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Ούτε όταν πέτυχε στο δεύτερο, ακόμα και στο τρίτο γκολ που κλείδωσε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε ελπίδα από όλα. Να μας πείτε τι νεύτη χρησιμοποιεί ο Σιώπης. Να το βάλουμε κι εμείς να τρέχουμε έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι MVP χθες. Τι? Ο Σιώπης. Γιατί πολλοί λένε τον Τιγκινί. Όχι, ο Τιγκινί χθες τι MVP, ρε φίλε. Δεν είναι. Ο Τιγκινί χθες είναι χασογκόλης. Όχι, όχι. Ο Τιγκινί χθες δεν κάνει καλή εμφάνιση. Κάνεις λάθος τώρα. Χασογκόλης είναι. Άκουσε με ποιο τρόπο. Πάει να κάνει δύο φορές. Άκουσε με ποιο τρόπο. Εντυπωσιακό σουτ με τη μία και τη στέλνει στα περιστέρια. Ποιο είναι το λάθος τώρα εδώ πέρα? Για μένα. Δεν κάνω ποτέ λάθος. Δεν ξεκινάμε όμως καλά τη συζήτηση. Δεν κάνω ποτέ λάθος. Δεν ξεκινάμε καλά τη συζήτηση. Ο Ντιγκινί δεν είναι επιθετικός. Τι είναι ο Ντιγκινί, φίλε? Ο Ντιγκινί δεν είναι επιθετικός. Ο Ντιγκινί είναι περιφερειακός. Περιφερειακός. Περιφερειακός διαμυντικός. Δεν έχει τελειώματα, ρε Χρήστα. Τι δεν είναι επιθετικός, ρε? Όλη του καριέρα επιθετικός είναι. Όλη του, κάτσε δε στα παιδιά. Δεν είναι κλασικός σεντερφόρ. Άλλο δεν είναι κλασικός σεντερφόρ, άλλο δεν είναι επιθετικός. Άρα λες εσύ. Εσύ, λες εσύ, για να δεις πόσο επιπόλαιος είσαι, ναι, ναι, ναι. Λες εσύ άρα, ναι, ότι δεν είναι επιθετικός ο Μέση. Όπω μη φωνάζεις, δεν μπορώ. Τώρα συγκρίνεις τον Τιγκινί και το Μέση, έχω βγάλει τα ακουστικά γιατί δεν μπορώ να ακούω. Δεν συγκρίνω τον Τιγκινί με το Μέση. Αυτό έκανες τώρα. Δεν είναι επιθετικός ο Ρονάλντο. Τώρα μιλάμε για δύο παίξεις που μπορούν να κάνουν τα πάντα μες στο γήπεδο. Τι είναι αυτοί οι δύο όμως? Τι θέση παίζουν? Περιφερειακή και δύο. Ο Ρονάλντο βέβαια τα τελευταία χρόνια. Λόγω του ότι έχει χάσει σε ταχύτητα και έκρηξη πολύ, ρε παιδί μου, έχει πάει περισσότερο στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Ο Ντιγκινί είναι επιθετικός. Okay, έγινε. Δεν είναι αμυντικό χαφ, δεν είναι δεξιμπακ, είναι επιθετικός. Έγινε. Δεν είναι δυνατόν μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή, μόνος του, να μην κοντρολάρει την μπάλα πρώτα όλα, και να σουτάρει. Όλα μπαίνουν και όλα πήγαινε... Όχι, φίλε. Είναι πώς θα το κάνεις. Άμα πας να το κάνεις αλλά Van Basten, ναι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Φίλε, 325, περίπου 400-500.000 ευρώ. Εκεί πέρα. Περίπου. Περίπου εκεί πέρα. Εγώ έχω ακούσει από 300 μέχρι 500. Όχι, 4 με 5. 4 αυτό, με 5 λοιπόν, τώρα θα ρωτήσω ακριβώς. 4 με 5 είναι εκεί πέρα, είναι περίπου. Θα ρωτήσω. Η ρήτρα του συγκεκριμένου πρωτάς. Αυτό μου πρέπει να ρωτήσω. Βέβαια. Λοιπόν. TLK. Τι? TLK. Το Διαμαντόπουλο θα ρωτήσω. Γιατί εγώ τι είπα. TLK. TLK μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Θοδόρος Καρυπίδης. Είναι και αυτό ένα πράγμα. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Να σου πω.
Να σου πω. 4 με 5. Νομίζω. Γιατί είναι. Ο πρόεδρος τον έφερε αυτόν. Ναι, αλήθεια. Το έχουμε πει αυτό, έτσι. Έτσι. Για να λέμε, μην τον ξεφωνήσουμε με τον Καρυπίδη όταν μας φέρνει τον Τζιμπούρ. Να του πούμε και ένα μπράβο, μας έφερε αυτόν. Αλήθεια. Το λέει και ο Διαμαντόπουλος στον Τίνο, το ίδιο. Ναι. Παιδιά, αυτόν δεν τον έφερα εγώ. Όπως έφερε τον Λάρσον, ας πούμε, ο Τίνο. Εξαιρετική επιλογή. Μάλιστα. Όσο ώρα στέλνει ο Χρήστανδρο στο μήνυμα, πώς θα βάλουμε τα γκολ, γιατί το βλέπω λίγο. Για βάλει λίγο να ακούσει τα γκολ. Στο πρώτο γκολ είναι πολύ πεσμένο. Αυτό που δεν είναι, λέει, επιθετικό. Εκεί λοιπόν ο Ντιγκινί, φίλε, δεν μπορεί να είναι MVP. Χθε λοιπόν MVP είναι ο Σιώπη. Ναι, όπως ναι. Το είπες. Συμφωνούμε, ωραία. Όπως σα το είπε, γιατί είναι παντού. Ναι. Είναι παντού. Είναι παντού. Είναι παντού. Αν έβαζε και τον γκολ. Και εκπληκτική αντίδραση. Ποιο είναι ο δεύτερο καλύτερο ποδοσφαιριστή του Άρη σε απόδοση χθε, από άποψη. Είναι εκπληκτική η αντίδραση του Σιώπη στο 51 που χάνει ένα σουτ μέσα στην περιοχή που χτυπιέται κάτω μόνο του. Και βαγάει το χέρι με τέτοια. Έγινε γιατί λέει δεν γίνεται να μην πει ποτέ. Έβαλα στοίχημα με τον Σαμολαδά. Το χάσα. Έλα, εγώ θα βάλει. Ήταν η ευκαιρία του και είχε δύο καλές στιγμές στη Σιωπηγία. Πρέπει να το βάλει με τον Όφη. Για πες, ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης. Μέσα στο γήπεδο χθες, συνολικά στο παιχνίδι. Να δω, κάτσα, την μπάλα βλέπεις εκεί από τα δημοσιογραφικά. Ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος. Χθες, από άψη ουσιαστικός, βοήθησε, έκανε κτλ. Για μένα ή γενικά. Για την άποψή σου θέλω. Τη δική μου άποψη. Πιάνω του Καβαδία. Τόσο πολύ. Πολύ προβληματισμός. Και Τζανακάκης μ' άρεσε. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό σίγουρα. Δεν είπα να σου πω ποιος είναι ο φίλος σου, ο καλύτερος φίλος σου στην δεκάδα. Ρώτησα ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δεν είπα ότι είναι φίλος μου Τζανακάκης, εσύ το λες. Γενικά, όλοι οι Έλληνες παίκτες, τα τσιμίτσι κότσι. Τι μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον άλλο έτσι πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Ρε, Τζάνα. Ο Σιώπης που μου κέρδισε. Ναι, είπαμε, δεύτερος. Δεύτερος. Μετά το Σιώπη. Ο Μαρτίνες μ' άρεσε πολύ όταν μπήκε. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Πρώτη φορά. Εντάξει, βλέπω μετά, εδώ. Βλέπω εδώ με, μαθαίνει σιγά σιγά. Όχι, δεν βλέπεις. Τυφλώσεις τελείως. Τυφλώσεις. Απλά δίπλα μου. Σιγά σιγά. Δίπλα σου. Σιγά σιγά. Ναι, ναι. Αρχίζεις ναι, ναι. Και πηγαίνεις σωστή κατεύθυνση. Έχει πει. Ο καλύτερος λοιπόν παίκτης μετά το Σιώπη χθες του γηπέδου. Έχω πει. Είναι ο Μαρτίνες. Έχω πει για ο οποίος μπαίνει. Και είναι μέρα με τη νύχτα με τον Τόνσο. Μαρτίνες. Μην κολλάτε με τον γκολ του Τόνσο. Ο Μαρτίνες είναι καταπληκτικός. Ο Τόνσο, ρε φίλε, μέχρι να βάλει τον γκολ δεν φάνηκε στο γήπεδο. Καταπληκτικός είναι ο Μαρτίνες. Με δικαιώνει για μία ακόμα φορά που λέω συνέχεια ότι όταν έρχεται από τον πάγκο είναι, είναι πιο πολύτιμος όταν ξεκινάει βασικός. Μάθημα νούμερο 442. Ναι. Δεν θα λες ποτέ ότι σε δικαιώνει. Άσε να το πούν οι άλλοι. Το έχω πει, φίλε. Το έχω πει. Το έχω πει. Το έχω πει. Γι' αυτό κάποιο. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Θα τα κάνουν αυτοί. Ναι. Έχω, άλλοι δικαιούνται. Λοιπόν, ο Μαρτίνες λοιπόν, φίλε, πολύ είναι εξαιρετικός. Και το γκολ του την κίνη το δεύτερο είναι μισό και παραπάνω δικό του. Εκεί που σώζει την μπάλα. Και την πετάει μέσα όλο στην όλο είναι δικό του. Όπως είναι φοβερή η εναλλαγή της μπάλας που κάνει με τον Λάρσον και που το χάνει αυτός από τα δεξιά εκεί που μπαίνει, ναι. Περνάει λίγο out την μπάλα. Αλλά γενικότερα ήταν με τη μία η μπάλα, σωστές αλλαγές, διάθεση, τέτοιο. Πολύ καλός, πολύ καλός θες ο Μαρτίνες. Έδωσε μια συνέχεια γιατί και στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό σκόραρ κιόλας και δείχνει ότι είναι μια σημαντική μονάδα έτσι, εναλλακτική για τον Παντελίδη. Και ένας ποδοσφαιριστής που το συμβόλαιο το καλοκαίρι λύγει. Ναι. Ίσως και αυτό να του δίνει ένα εξτρά κίνητρο για να κερδίσει την παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας και την επόμενη χρονιά. Τώρα το αν θα είναι ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Το αποφασίζουν οι άνθρωποι του Άρη. Αυτοί θα κρίνουν. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια υπέρ του δέοντος μάζοξη πολλών παικτών εκεί πέρα. Υπάρχει ένα συνοστισμό. Προτιμώ ένα φορ. Δηλαδή, ενώ στο φορ έχει έναν, είναι ένα. Και αναγκαστικά παίζει ο Ντιγκινί. Αλλά και ο Ντιγκινί, ξέρει, παίζει πολλέ φορέ εκεί για να χωρέσει και ο Τόνσο, για να χωρέσει και ο Μαρτίνε. Ο Ντιγκινί θα μπορούσε να παίξει και στα πλάγια, αλλά ποιο να πετάξει έξω, τον Λάρσον, τον Ματέο. Δεν γίνεται. Να έρθει αλλαγή ο Φετσβατζίδης. Να έρθει και άλλος από εκεί. Έχεις λοιπόν μια υπέρ του δέοντος υπεροπλία εκεί πέρα που ξέρεις το Γενάρη αντέχεται. Το καλοκαίρι όμως πλέον, ναι. Αυτοί όλοι θα θέλουν να παίξουν βασικοί. Δεν θα βολεύονται. Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα μείνει ο Φετβατζίδης. Και εδώ να πω κάτι για τον Φετβατζίδη. Καταρχήν να πω ότι δεν μου αρέσει το στυλ του Φετβατζίδη. Η προσέγγιση του δηλαδή στα... σε ό,τι έχει σχέση με τον Άρη. Παρόλα αυτά, βλέπω πινελίκια,
Βλέπω να τον βρίζατε. Βλέπω διάφορα πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα. Θεωρώ ότι όντως και αυτός θα πρέπει λίγο, δηλαδή βάζει τον γκολ. Δεν λέω κανένας το πανηγυρίσει. Δείχνει, λες και είναι στεναχωρημένος. Σαν να το κάνει με αγκαρία. Ναι. Αυτό. Δεν έχει νεύρο, δεν έχει... Και τελειώνει το μάτς. Πηγαίνει ναι. Όλη η ομάδα μπροστά στη θύρα 3. Και χειροκροτάει. Όλοι. Ναι. Και δεν πας μόνο εσύ. Και αντί μια φορά, πες έφυγε και okay, έφυγε στο Γεμποντινάκι. Την άλλη έφυγε με το... Με ποιον ήταν, με τον Πανιόνιο. Ναι. Δεν γίνεται ρε φίλε. Και δεν λέω ότι πρέπει να εστερνιστείς τον υπέροχο λαό του Άρη και να βγαίνεις και να λες Άρης θρησκεία για πάντα Super 3. Όπως κάνει ο Ρόγος, ας πούμε. Το νιώθει αυτός και το κάνει, φίλε. Αυτός το νιώθει, φαίνεται. Λέω όμως ότι έχεις μια υποχρέωση απέναντι σε αυτόν που δίνει το 10 ευρώ και το 15 ευρώ και το 20 ευρώ για να σε παρακολουθήσει, να το χειροκροτήσεις και εσύ, να το ανταποδώσεις ένα χειροκρότημα. Κανείς δεν είπε ότι θέλουμε ούτε να δεθείς με τον Άρη ούτε τίποτα. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Αλλά δεν θα φτάσω στο άλλο σημείο. Γιατί χθες έγινε τεράστιο θέμα με αυτό. Α, δεν πανηγύρισε τον γκολ και χειροκρότησε. Θα φτάσω στο σημείο, τον βρίζω. Δεν θα περάσει ούτε χωρίς σχολιασμό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν θα φτάσω και στο άλλο άκρο. Και επιτέλους σε όλα αυτά, ας αποκτήσουμε και ένα μέτρο, ρε παιδιά. Είμαστε των άκρων. Στο κάτω-κάτω παίξεις ομάδας. Όπως ξεσκίζαμε τον Παντελίδη πριν, τώρα ο τέτοιος. Ποιος. Πώς το λένε, πες μια προπονητάρα. Ο Μουρίνιο έγινε όχι, ο Παντελίδης τώρα. Όχι, Μουρίνιο, αλλά... Αποθεώθηκε χθες από τη θύρα 2. Είναι αυτοί που τον βρίζανε. Πρώτη κιόλας. Γιατί είναι... Παρακαλώ μετά τις 6 να πάρει ο κύριος Κώστας που τον έλεγε Τσομπάνι. Ναι. Γιατί εμείς κριτικοί έχουμε ασκήσει τον Παντελίδη για συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά φυσικά ποτέ μα ποτέ τον απαξιώναμε και δεν τον βρίζαμε. Και μας έβγαζε ο άλλος και μας έστελνε ο άλλος να πάθουμε καρκίνο επειδή δεν λέμε. Επειδή δεν βρίζουμε τον Παντελίδη. Πρόσεξε. Λέγαμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ότι ίσως πρέπει να τον αλλάξει η διοίκηση κτλ. Αλλά δεν ήθελε αυτό. Δεν αρκούνταν σε αυτό. Ήθελε να τον βρίσουμε κιόλας. Να πει στον Τσομπάνο να πάει στο Μαντρίτη. Τώρα ο Τσομπάνος. Τι έγινε. Κάποιοι ζουν για να κάνουν αντιπολίτευση. Όχι, κάποιοι ζουν και από αυτό ρε φίλε. Έχουν λόγο ύπαρξη στο Facebook ως οι αντιδραστικοί που τα ξέρουν. Τώρα έχουν λουφάξει. Γι' αυτό εγώ τα έχω κλείσει όλα. Θες πανηγύρι. Όχι όλα. Κάποια. Πιο πολλά έχω κλείσει εγώ. Λοιπόν, έχω εσένα να μου τα δίνεις. Σωστό. Λοιπόν. Χθες πανηγυρίζαν τα γκολ του Τσομπάνι. Ναι. Τώρα από Τσομπάνι έγινε η μπαλάρα. Και χωρίς παλτό κιόλα θες έτσι. Να τα λέμε. Στον πάγκο. Κρεμασμένο. Σε μια καρέκλα. Λοιπόν. Δεν γίνεται να είμαστε των άκρων συνέχεια. Και μια που μιλάμε για δικαιώσεις, βάζει τον κόλο Ματίγια. Με τη Λαμία. Το λέω και στον Νίκο, το είπα και την άλλη μέρα στην εκπομπή. Αυτό τον κόλο θα μας βγάλει η Ευρώπη. Αν δεν έμπαινε τον κόλο του Ματίγια, που αυτή τη στιγμή είμαστε 7 βαθμούς από την έκτη θέση, έτσι. Ναι, μπαντουλικό. Και από ό,τι φέρει θα τερματίσουμε καμιά δεκαριά, 12. Έτσι όπως πάνω από το στόχο δηλαδή τη πέμπτη θέση που είχαμε στην αρχή του πρωταθλήματος. Και πιθανότατα τέταρτο. Ναι. Εγώ λέω δεν έπαινε εκείνο τον κόλ του Ματίγια. Ήμασταν μείον 2 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Πείτε μου λίγο τι θα κάναμε το ίδιο βράδυ. Να σου θυμίσω όμως εγώ το βράδυ μετά τη Λιβαδιά. Πείτε. Στη Λαμία, φίλε, ήταν το γήπεδο εκεί. Βρίζαμε μέσα στο γήπεδο το δικό μας. Ο κόσμος ήταν εκεί. Ευτυχώς που το μάθαμε το Λεβαδιακό δεν ήταν στο Βικελίδη. Αυτό σου λέω. Ναι, okay. Θα γινότανε της μάπας. Γιατί ακόμα. Και όταν θα γινόταν της μάπας, μετά δεν θα έρχονταν ούτε ο Λάρσον, ούτε ο Ρόουζ, ούτε ο Κορχούτ. Ο Κορχούτ ήταν εδώ. Σου έδωσε ανάσα εκείνο το παιχνίδι, okay, ναι. Αλλά όχι, ακόμα δεν κόσμος είχε στο μυαλό ανάσα. Το κύπελο. Δεν σου έδωσε μόνο ανάσα όμως. Θα γινόντουσαν πράγματα εκείνο το βράδυ. Τα οποία τα κράτησε τον γκολ, τα οποία δεν θα είχαν γυρισμό. Θα διαλύαμε μόνοι μας τη χρονιά. Γιατί δεν είχαμε την υπομονή και δεν είχαμε και την αντίληψη. Και το δεν είχαμε την αντίληψη, το βάζω και εμάς μέσα. Γιατί όταν ο Καρυπίδης, όπως το λένε, ο Παντελίδης, είπε στη Λιβαδιά αυτό το οποίο είπε, τον ηρωνευτήκαμε όλοι. Αλλά βλέπω ότι μόνο εγώ το λέω και το παραδέχομαι.
Βλέπω κάτι κολοτούμπες. Εγώ λέω ποτέ. Τον Παντελή δεν τον έβριζα. Όχι, εγώ τον Παντελή δεν. Να έχουμε το θάρρος να λέμε κάναμε λάθος. Θα μου πεις, εγώ το ευχόμουν κιόλας να κάνω λάθος τότε. Κάποιοι όμως από ό,τι βλέπω στεναχωρηθήκατε που κάνατε λάθος. Στεναχωρηθήκατε που η ομάδα πάει καλά. Στεναχωρηθήκατε που τελικά δεν έχει δοβοσκός. Και βέβαια ο Άρης. Γουργούρισε φιλίδες. Και βέβαια ο Άρης. Από την ίδια στιγμή παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με τον Ερέρα. Ο Άρης πιέζει πολύ καλύτερα ψηλά σε σχέση με τον Ερέρα. Και ο Άρης έχει πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση σε σχέση με τον Ερέρα. Οι αντοχές. Και αυτό είναι το λάθος τότε του Παντελίδη. Ότι πήγε να κάνει και να παίζει τότε ο Άρης έτσι, χωρίς να έχει την δυνατότητα η ομάδα να το κάνει. Εκεί είναι λάθος του. Το διόρθωσε. Βλέπετε τις ανάσες. Μου είπε ένας, με πήρε ένας φίλος μου, λέει, βγήκε λέει ένας και είπε, λέει, να πούμε και ένα μπράβο στον Ερέρα, λέει, για τα τρεξίματα που έχει η ομάδα. Τρομερά τρεξίματα. Ρε φίλε. Ρε φίλε, πραγματικά. Ο Παντελίδης όταν ήρθε ήξερε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν του επιτρέπαν να δουλέψει πάνω σε αυτό και περίμενε τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο για πρόβλημα. Να κάνει δουλειά. Το πρόβλημα ήταν με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει αυτό και το σύστημα. Γιατί δεν μπορούσε μεσοβδόμαδα πριν από το παιχνίδι, ας πούμε, το έχει παιχνίδι να δουλεύει και πάνω σε φυσική κατάσταση. Αυτό και να δούλευε. Θα και τους παίχτες. Αυτό και να δούλευε, πάλι δεν μπορεί να έχει απόδοση. Θέλει ένα-ενάμιση μήνα. Σταδιακά θέλει. Δεν γίνεται, να σα πω κάτι. Να ευχόμαστε με το καλό η ομάδα να βγει Τέταρτη. 26 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο παιχνίδι. Να ευχόμαστε να παίξουμε μια ομάδα. Λιθουανία. Όχι, βρε μπούφο. μπούφο, αυτό ακριβώς. Άπειρος, επιπόλος. Γιατί αν το σκεφτόταν τώρα αυτό που είπε, δεν θα το έλεγε. Γιατί η βασική παράμετρος εκεί δεν είναι από πού θα είναι η ομάδα. Εκτός εντάξει, αν είναι από το Λιχτενστάιν. Ναι. Αλλά δεν θα είσαι. Στους αδύναμους θα είσαι. Αυτό. Θα πρέπει να παίξουμε μια ομάδα. Η οποία να είναι από εδώ. Με πες μπούφο στον αέρα. Ναι. Μπράβο. Να είναι από εδώ. Να. Άσερε. Να είναι. Άσερε. Άσερε. Όχι, όχι. Περίμενε λίγο να τελειώσω το σκεπτικό μου. Όταν θα το έλεγα. Να είναι από εδώ. Το από εδώ σημαίνει. Να έχει ξεκινήσει και αυτή η φίλη και να παίζει τα πρώτα παιχνίδια τότε. Γιατί η Λιθουανία, η Σουηδία, η Νορβηγία θα είναι σε full. Μπορεί να είναι χειρότερες ομάδες. Έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Ναι, έχουμε. Εγώ σου λέω όμως τη λογική. Ας κάνεις την ομάδα πρέπει, που λοιπόν, πρέπει. Τότε λοιπόν, γιατί εσύ, τότε δεν θα είσαι έτοιμος. 26 Ιουλίου. Ούτε μπορείς να φορμάρεις την ομάδα, να φορμαριστούν οι παίκτες 26 Ιουλίου. Γιατί αν φορμαριστούν 26 Ιουλίου, θα παίξεις τρίτη αγωνιστική τον Σεπτέμβριο και θα λες, α, καλά, οι παίκτες τι κάνουν. Τότε θα κάνεις το σύστημα ΠΑΟΚ. Το σύστημα πάω και να αποκλείομαι από την Ευρώπη για να πάρω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αν κάνεις αυτό το σύστημα, είσαι ok. Ή πέρσι με την Έστερσουτ που αποκλείστηκαν. Μεγάλη επιτυχία. Τέλος πάντων. Ο στόχος είναι η τέταρτη θέση αρχικά. Πολύ εφικτή. Πλέον νομίζω ναι. Άσχετα που ο Παντελίδης δεν το παραδέχεται, γιατί τον ρωτήσαμε και χθες, αν θεωρεί ότι ο Άρης έχει πλέον τον πρώτο λόγο για τέταρτη θέση. Απέφυγε να το παραδεχτεί, όπως απέφυγε να παραδεχτεί και ότι στην ουσία η ομάδα έχει κλειδώσει την πεντάδα. Μόνο αν αυτοκτονήσει ο Άρης τη χάνει. Απ' τη μια, αυτό είναι δείγμα καλής νοοτροπίας του προπονητή. Γιατί δεν θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές του ότι παιδιά, καθαρίσαμε την πέμπτη θέση, πάμε τώρα για την τέταρτη. Το διαχειρίζει σωστά μέχρι στιγμής το κομμάτι της νοοτροπίας. Το διαχειρίζει και σωστά και όσον αφορά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα τις προηγούμενες μέρες. Και φάνηκε αυτό νομίζω με την χθεσινή εμφάνιση, τη διάρκεια που βγάλαν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ότι δεν άφησαν το πόδι από τον γκάζι όταν έγινε 2-3-0 και συνέχισαν κι άλλο. Υπήρχαν και παίκτες μέσα στην 11 που είχαν κίνητρο για να σκοράρουν. Και αν προσέξετε, όσοι σκοράρανε, έχει για τον καθένα ξεχωριστά τη δική του αξία. Δηλαδή, ο Γιουνές έψαχνε πολύ έναν γκολ εδώ και τρεις μήνες. Ο Φετφατζίδης το ήθελε και αυτός, το χρειαζόταν ψυχολογικά. Ο Τόνσο το ίδιο. Είδα ένα ωραίο θέμα στο Λαμπαουτάρι σχετικά με του σκόρερ και αυτό δείχνει κάτι για τον Άρη. Ο Άρης έχει τον Γιουνές με 7 γκολ, τον Ντιγκινί με 7 και ο Ντιγκινί. 6 ο Ντιγκινί, 7 ο Γιουνές, 8 ο Ματέο. Μπράβο. Τα 20 έχουμε, από τα 34. Έχουμε καιρό. Να πάρουμε τόσα πολλά τέρματα από τρεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. 58,8%. Συνήθως ο Άρης είχε, okay, είχε τον Κόκε. Ένα βιολί. Έπαιρνε και κανένα περιφέρεια. Έπαιρνε μετά και 4-5 το Χαβίτο. 3-4 τον Κάλβο. Τον Αγκάνθο. Εκεί. Τον Γκάμπορα.
Αυτοί όμως είναι οι παίκτες, οι φόρ που λες. Ναι. Ο ένας κάθε φορά, γιατί όταν ήταν ο Κάμπορα δεν έβαζε ο Κόκκι τόσα γκολ. Όχι. Έτσι. Είχε άλλο ρόλο. Είναι σημαντικό. Ναι. Και θυμηθείτε ότι με το καλό που θα μείνει ο Λάρσον, γιατί έχει συμβόλαιο και του χρόνου, τα 7-8 γκολ του χρόνου θα τα έχει σίγουρα ο Σουηδός. Αυτά που δείχνει, ναι. Έτσι. Και του χρόνου έχει και Μπρούνο Γκάμα. Αυτός πώς έχει, 4-5 είχε μέχρι να τραυματιστεί. Δύο. Είχες και αυτό. Ένα στη Λαμία, ένα στη Ριζούπολη. Ναι. Και έχασε το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γενικότερα η ομάδα έχει προοπτικές. Και θυμίζω ότι το καλοκαίρι πέθατε από τα μπαλκόνια και λέγατε θα πάρετε διαρκές γιατί έφυγε ο Πλατέλας. Γιατί έφυγε ο Πλατέλας. Και δεν τα λέω ούτε για να σας μαλώσω, ούτε για τίποτα. Σας τα λέω για να αντιλαμβάνεστε την αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, ρε παιδιά. Όλοι μας. Διάλειμμα, φίλε, δεν θα πρέπει να πάμε. Δεν μας ζες τίποτα όμως. Όταν γυρίσουμε θα συζητήσουμε και για το μήνυμα του 353 που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάει για παιδιά. Εγώ χθες έφερα τα 3 από τα 4. Αλήθεια. Στο γήπεδο. Το χάρηκαν με την ψυχή τους. Από τώρα μου λένε και το επόμενο παιχνίδι. Πέρα από το Χρήστο που έχουν την τριάλτο, είναι και τα κορίτσια. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή χθες εγώ πετούσα από τη χαρά μου, έβλεπα τη Στελίτσα μου, τη Χρυσάνθη, τον Χρήστο, ντυμένο στα κιτρινόμαυρα. Και δεν τους έβαλα εγώ να ντυθούν. Μόνοι τους. Μου ντύθηκαν Άρης από πάνω μέχρι κάτω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό παίρνει και αξία η κίνηση αυτή της διοίκησης για τα παιδιά. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Θεωρώ ότι με τον Όφη θα ζήσουμε στιγμές Λάρισσας. Τόσο κόσμο θα έχει στο γήπεδο με τον Όφη. Μακάρι. Τόσο κόσμο θα έχει. Γιατί είναι και Κυριακή 4 η ώρα το μάτς. Είναι ιδανική ώρα, δηλαδή είναι η καλύτερη που υπάρχει. Έχεις γενικότερα μπροστά σου 3 εντός έδρας παιχνίδια που μπορείς να μαζέψεις πολύ κόσμο. Και με τον Ατρόμητο μπορείς να το κάνεις και με την Ξάνθη που θα είναι φινάλε σεζόν μπορείς να το κάνεις. Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι με τον Όφη θεωρώ ότι θα έχει πιο πολύ κόσμο. Δηλαδή πιστεύω θα έχει όσο κόσμο και με τον Πάο Κρυφίλ. Αυτά τα μηνύματα παίρνω. Εντάξει, υπάρχουν και ακόμα περίπου 2 εβδομάδες μέχρι τότε βέβαια. Θα δούμε. Μακάρι. Τι να δούμε. Μακάρι. Τι να δούμε, ρε φίλε. Τι να σου πω. Τι να δούμε, τι. Με τον Όφη πάντως αυτό που ζητάνε πολύ είναι ένα σκόρ προς το χθεσινό. Όχι. Για διάφορους λόγους. Άλλο είναι το. Ναι. Εκεί είναι πιο δύσκολο το μάτς. Ο Όφη πει είναι ζωής και θανάτου για τον Όφη. Δεν είναι διαλυμένος. Έχει δηλώσει, είναι μια πολύ έχει καλή ευκαιρία. Έχει δηλώσει πάντως κάποιους παίχτες να εκτίσουν. Ωραία, είναι μια καλή ευκαιρία να τον διαλύσουμε εμείς τον Όφη. Διάλειμμα. Από την κοινή απέναντι από τον Άστρα. Περιφορά ο Γάλλος εκτελεί γκολ για τον Άρη 1-0. Χαμηλά στη δεξιά γωνία της αισίας του Απόλλωνα Σμύρνης σημαδεύει ο Ντιγκινή και δίνει νωρίς το προβάδισμα στον Άρη. Στο 8ο λεπτό οι κιτρινόμαυροι κάνουν το 1-0. Είναι το γρήγορο γκολ που λέγαμε ότι ψάχνουν και το έδειξαν με την επιμονή τους αυτά τα πρώτα λεπτά και πιέζοντας τον Απόλλωνα Σμύρνης, κλείνοντας τον στο δικό του μισό. Ο Ντιγκινή επιστρέψει στην δεκάδα σκοράροντας. 1-0 ο Άρης, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Βαλεριάνος χαμηλά με στην περιοχή για τον Τόνσο. Κόβε τελευταία στιγμή ο Τόνσο απέναντι από τον Αστράτο. Σουτ γκολ, γκολ. Ναι. 2-0 Μάρτιν Τόνσο. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ο Άρης κλειδώνει το τρίποντο. Επιστροφή στην ενδεκάδα με γκολ και για τον Τόνσο. Μετά ότι κάνω εγώ την κόρτα. Αυτός γιατί την κάνει. Πουλ. Οι κακές παρέες αλλιώς. Για δώσ' το τρίτο. Γκολ. Κρατάει την μπάλα, πάει πολύ πλάγια θέση. Το σουτ, όχι. Διατηρεί την μπάλα, πες την περιοχή. Γκολ. 3-0. Σε μια φάση διαρκείας. Ο Άρης φτάνει και σε ένα τρίτο γκολ με τον Νικολά Ντιγκινή. Να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Μια αγκαλιά από τον Σφαιριστή Σάβα Παντελίδη. Εύκολα και απλά. Σε μια επίθεση που ξεκίνησε πολύ πίσω στο χώρο του κέντρου από ένα λάθος των παιχνών του Απόλλωνα. Για να φτάσει εν τέλει μετά από πολύ πείσμα στον Ντιγκινή, αφού πρώτα ο Ματέο προσπάθησε από πολύ πλάγια θέση να σκοράρει. Έκανε την παράλληλη πάσα και τελικά ο Ντιγκινή, αφού πρώτα ο Μαρτίνες έσωσε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, βρήκε μέσα στην περιοχή το Γάλλο και αυτός
Έρχεται το δεύτερο προσωπικό δεύτερο, 6 γκολ για το τη γκολ. 1,5 λεπτό εγώ το έκανα. Πατήγια φυσικά στην εκτέλεση. Έχει βάλει τον εαυτό σου 5 λεπτά να μιλάει. Εγώ το έκανα. Γκολ το βάλε και αυτό. Σα δίνει κιόλα. Χάμζα Γιουνές 4-0. Πήγα πεντάρι. Ντόρτιο Άριστον Απόλλωνα Σμύρνη. Το είπαμε τη στιγμή που πήγε στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε αν θα αναστηθεί εισαγωγικά και ο Τινίσιος. Και τελικά το έκανε χάρη σε αυτό το απίστευτο, φαρμακερό, εκπληκτικό, δεν μπορώ να βρω άλλο και να το χαρακτηρίσω, δεξί πόδι του Χαβιέ Ματίγια την έστειλε συστημένη στο κεφάλι του Τινίσιου. Το τρίτο γκολ που συνεργάζονται φέτος Ματίγια και Γιουνές. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 4-0 του Άρη και το 7ο γκολ του Γιουνές στο πρωτάθλημα. Σκοράρει μετά από πάρα πολύ καιρό, αν δεν κάνω λάθος, μετά από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε, αν και προκύμασε ο Αστράς, να τον βγάλει, δεν μπορούσε, ήταν κακά. Υπάρχει χιλοκορδινές στην περιοχή, ο Άρης παίζει χαμηλά, Φετφατζίδη στο ημικύκλιο, το σουτ, γκολ, Φετφα, 5-0. Βέφα. Τελικά έχει να μας δώσει το παιχνίδι πράγματα στα τελευταία λεπτά, είπαμε. Σαλιαρίζετε με τον Τζίψιο, λέγατε δεν θα δώσει τίποτα. Περιμένατε να φύγετε, δημόσιοι υπάλληλοι. Πάρ' την κολάρα από εδώ, Θεσπά. Τι άκουγες. Τι άκουγες. Όχι, αλλά κατάλαβα αυτά που λέγατε. Δεν καρφώνεστε μόνοι σας. Άντε, φτάνει. Δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω μεγάλη τέτοια. Πέμπτη Παρασκευή θα μας λέτε πάλι για τα εισιτήρια. Παιδιά, ντέρμπι έχει το Σάββατο. Δεν σας βλέπουμε ζεστούς. FM και εν όνομα τεπώνυμο στο 54526. Άρης ΠΑΟΚ δίνουμε δύο εισιτήρια λίγο πριν τις 7. Ο φίλος, ο 779, για να γίνει εφικτή τέταρτη θέση πρέπει να χάσει ο ατρόμητος στον Ολυμπιακό, πολύ πιθανό. Γιατί με βαθμό αλλάζουν οι ισορροπίες, θέλουμε και νίκες με πολλά γκολ, έχουμε συν 9 ατρόμητος συν 11. Ο Όφι πλέον παίζει ανοιχτά και αφήνει πολλά κενά πίσω, αλήθεια είναι αυτό. Αν η ομάδα δείξει τη χθεσινή νοοτροπία, το σκορ θα ανοίξει όπως τη χρονιά που έπεσαν με ήττα 4-1 στο Χαριλάου. Ωραία, ο 353. Ο 350. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τότε με Λαμία Χρύσανθε είχαμε άχτα το κύπελο Μερκοτέλη και σχετικά με Φέτφα έβαλε γκολ. Εντάξει, μην κάνει το γύρο του γήπεδου πανηγυρίζοντα, αλλά σήκωσε ένα χέρι. Πολύ εσωστρεφή σε μια ομάδα με πολύ συνέστημα. Ωραία το θέτεις. Ο Άρης θες με όλα τα παιδάκια έκανε νέους οπαδούς. Χρόνια πολλά και πάλι Χρύσανθε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ήθελα να σχολιάσει ιδιαίτερα αυτό το 353 που έλεγε πριν, θες να το σχολιάσει. Όχι. Το είπα για το Φεστατζίδη. Ωραία, έκανα σχόλιο και για τα παιδάκια σου είπα. Ότι χθες είναι πολύ καλή κίνηση, όπως και με τον Όφ θα υπάρχει ανάλογα. Υπάρχει και ανάλογα, με τον Ατρόμητο και με τον Ατρόμητο και με την Ξάνθη. Okay, είναι δύσκολες οι εποχές, παιδιά. Ο άλλος σου λέει, δεν θα το πάρω το παιδί. Τώρα το παίρνει. Είναι ένα δεκάρικο ανάλογο με τη θύρα. Δεν θα πάρει κάτι. Προτιμάει αυτό το δεκάρικο άλλος να πάρει το παιδί του και να πάει στην μπουτίκ να του πάρει κάτι, ρε φίλε. Αυτό. Αλλά βάλτε και κάτι στην μπουτίκ, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, επανδρώστε την λίγο. Ανοίγουμε τις γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Και 3 οκτάρια. Για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο και μπασκετικά, άμα θέλετε. Την Πέμπτη, 8 η ώρα, έχει εγγένεια Παύλου Μελά 36, Alter Ego. Oh. Θα γίνει εκδήλωση κτλ. Να έρθει Νίκο Παπαδόπουλε. Μετά τις 6.30 θα φύγω εγώ από την εκπομπή. Τι ώρα είναι τα εγγένεια. Τι ώρα είναι τα εγγένεια. 8. Γιατί να φύγει 6.30. Τι θα σου πω εγώ που θα πάω τις 6.30 με τις 8. Α. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Βασικά, όχι, 6 και 6.30. Δεν θυμάμαι. Μην έχεις καθόλου ρίξει. Όχι. Θα έρθω. Πάντα έρχομαι, απλά φεύγω νωρίτερα. Κάποιες στιγμές που χρειάζεται. Την Πέμπτη έχει τέτοιο ρε φίλε. Διακοπή πρωταθλήμα. Κανονικά αυτή τη βδομάδα. Αυτά είναι κατάλοιπα. Πρέπει να λείπω από αύριο. Αυτά είναι κατάλοιπα. Σήμερα γιορτάζω. Και είμαι εδώ, παρόν. Από πρώην προϊσταμένου. Ξεκίνα την εκπομπή και έρχομαι. Λοιπόν. 4 με 6. Λοιπόν. Και ο κόσμος 5-0 έριξες. Χαλάρος. Ναι, δεν ασχολιώνται τώρα. Τίποτα. Άμα γινόταν κανένα. Νασλίδης 0-1. Κυροκροτήθηκε. Ποιος? Νασλίδης. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τι έχω να πω γι' αυτό? Σίγουρα πάντως όχι αυτά που έλεγε ο Ντρούλινγκ χθες. Τον έσκησε. Σίγουρα. Και ο Καβαδίας εδώ ήταν, ξέρει, γελάει. Ναι, ήταν λίγο, εκφράστηκε λίγο έντονα ο Ντούλινγκ για τον. Μιλάμε. Πολύ σκίσιμο. Σε δύο ημίχρονα, μια με μένα, μια με τον Χρύσανδο. Εγώ νομίζω ότι το έκανε μόνο με μένα. Όχι, μετά είπε και σε μένα. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Ήταν μια ωραία εικόνα νομίζω και αυτή με τον Ασλίδη. Αγωνίστηκε λίγο στην ομάδα. Έχει εκδηλώσει ανοιχτά τα συναισθήματά του για την ομάδα. Δεν έχει άδικο βέβαια ο τέτοιο.
Πάμε στον πρώτο φίλο, Βασίλη μου. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο μου. Στον πρώτο φίλο. Στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Χρήσανθο. Χαίρετε. Χτες ήταν ένα παιχνίδι που δεν χωράει κριτική. Ο Άρης το έκρινε πάρα πολύ εύκολα από τα πρώτα λεπτά. Ήταν μερικές φορές πάρα πολύ καλοί συνδυασμοί που γινόταν, πάρα πολύ καλοί αυτοματισμοί. Πραγματικά όταν μπήκε ο Μαρτίνες έγινε ένα με δύο επίπεδα πιο πάνω η ομάδα. Και εμένα με διέψευσε, εντάξει ο Παντελίδης με διέψευσε γιατί τον έσωρα αρκετά, αλλά με διέψευσαν και κάποιοι παίκτες που αν θυμάστε τότε έβγαινα και έκανα αφορισμός. Είπα και πράγματα για τον Σιώπη, είπα και πράγματα και για τον Μαρτίνης, είπα για πολλούς. Ο Σιώπης με διέψευσε ευχάριστα. Μπράβο όμως Κλεωμένη που το λες. Μπράβο σου. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν κάνει την κολοτούμπα και μας βγάζουν τρελούς. Μπράβο σου. Για τον Βαλεριάνο, εντάξει, δικαιώθηκε γιατί τον πίστευα τον Βαλεριάνο και τον Τζανακάκη, γιατί εγώ είμαι με τους Έλληνες. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τώρα μακάρι να σούρνω κι άλλους παίκτες και μετά να με δικαιώνουν, να με διαψεύζουν. Τώρα τα έχω βάλει λίγο με το Γιουνές. Εγώ θυμόμουν έναν άλλον Γιουνές όταν έπαιζε στην Ξάνθη. Πολύ αποτελεσματικό, χάρηκα πολύ όταν ήρθε, όταν έκλεισε στον Άρη, αλλά μέχρι τώρα δεν μου βγάζει αυτό που ήθελα από το Γιουνές. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο center forward γιατί ο Διαμαντόπουλος είναι τραυματίας, σημαίνει ότι δεν τον πιστεύει πολύ και ο κ. Παντελίδης για να χρησιμοποιεί τον Τιγκινί που δεν είναι η θέση του εκεί πέρα center forward. Αν ο Γιουνές ήταν πραγματικά ένας ποιοτικός, ένας καλός παίκτης, πούμε, στο επίπεδο του Λάρσον ή του Ματέο Γκαρσία, σίγουρα θα έπαιζε βασικός. Δεν θα χρησιμοποιούσε ο Παντελίδης τον Τιγκινί εκεί μπροστά. Δεν το κάνει μόνο γι' αυτό. Ταιριάζει περισσότερο και ο Τιγκινί στο παιχνίδι του Άρη. Ναι, και ο Ματίγια, εντάξει, και ο Ματίγια πολύ καλός. Επίσης, οι διαιτητές έχουν κακή νοοτροπία και αυτό το έχουν όλοι οι διαιτητές οι Έλληνες. Δίνουν ένα πέναλτι το οποίο είναι καθαρό γιατί τον τραβούσε από τη φανέλα κατά μισάωρο, αλλά μετά από λίγο αν γίνει ένα άλλο πέναλτι το οποίο είναι πάλι καθαρό επειδή δώσαν το πρώτο δεν το δίνουνε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν και έδειξε πέναλτι... και κίτρινε στο Λάρσον για θέατρο. Ναι, άμα γίνουν δηλαδή πέντε ανατροπές, τι θα γίνει, θα δώσουμε, επειδή δώσαμε τη μία, θα δώσουμε την άλλη, μετά τι θα γίνει, θα κερδίσουμε ένα πέναλτι, μετά θα παίζουν οι άλλοι καράτε, θα δίνουμε άλλο πέναλτι. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω και με τον Όφη το παιχνίδι ο Άρης μπορεί να το κάνει πολύ εύκολο. Με την ποιότητα που έχει βλέπουμε ότι και χτες μπορούσε με το μάτς να πάρει τρομερές διαστάσεις. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί οι παίκτες, θα κόντευε να πλησιάσει το 10 δηλαδή. Χάθηκαν κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι και στα επόμενα παιχνίδια, δεν ξέρω μετά τον Όφη που παίζει ο Άρης, δεν ξέρω. Με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Α, μετά με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ωραία. Πιθανότατα και κλεισμένο το θυρών. Α, μάλιστα, πιθανότατα ναι. Νομίζω ότι και η τέταρτη θέση τώρα είναι στα χέρια του Άρη, γιατί ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Ατρόμητο και μπορεί να τον κερδίσει και πολύ εύκολα κιόλας, γιατί παραπέει τώρα ο Ατρόμητος. Αλλά βλέπετε ότι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ο Άρης έχει μόνο καλή ομάδα. Για να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω, χρειάζεται να έχεις και διαιτησία, χρειάζεται να έχεις και κάποιους δορυφόρους για να παίρνεις και μερικά παιχνίδια έτσι ματιασμένα που λέμε. Ο Άρης αυτά δεν τα έχει. Έχει μόνο καλή ομάδα. Χρειάζονται και άλλες δύο προϋποθέσεις που είναι πάνω από την καλή ομάδα. Δεν φτάνει μόνο η καλή ομάδα. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κλεμμένη, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρόνια πολλά στον Χρήσανθο. Ευχαριστώ. Να χαίρετε τη γιορτή σου και την οικογένειά σου. Τι να πω άλλο τώρα, τι για χθες να πω, εντάξει, το παιχνίδι ήταν όχι εύκολο, αν και το έπαιξα εγώ 4-6 γκολ, το πίστευα. 4-6 έπαιξες. Ναι. Έλα και ράσεις τότε. 2-85. Έχασα ένα γαλλικό. Έλα. Και θα έπαιρνα καλά λεφτά γιατί έπαιξα και ένα χι άλλο. Τέλος πάντων. Όχι, το πίστευα, 4-6 και λίγα. Εγώ έλεγα για το συν 7, αλλά μετά το φοβήθηκα. 17 έδινε. Το συν 7. Εντάξει, η ομάδα έχει δείξει ότι πάει καλά.
το καλύτερο για μένα είναι ότι ο Ματίγια έχει πιάσει το όριο και τώρα μπορεί να, μπορούμε να τον ανανεώσουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Του, τον. Ο Ματίγια. Ο Ματίγια ανανεώθηκε αυτόματο το συμβόλαιό του από τη στιγμή που συμπλήρωσε τις... Ναι, έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Ναι. Αυτό είναι καλό, λέω, για την ομάδα, γιατί είναι παίχτης που κάνει τη διαφορά στο κέντρο. Εγώ περιμένω ακόμα καλύτερο παίχτη στο... στα χαφ. Με χαρακτηριστικά διαφορετικά από του Ματίγια. Σίγουρα, εντάξει, και ο... αλλά και ο Ματίγια δεν είναι λίγος. Όχι, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θέλουν και άλλου τύπου ποδοσφαιριστές. Γιατί σίγουρα, για αυτά εντάξει, τα παιχνίδια. Το ξέρει ο προπονητής. Για τα παιχνίδια εντός έδρας, στα οποία θες να εκμεταλλευτείς τα καλά του χτυπήματα κτλ. Ναι, φυσικά. Ή για κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως να κυνηγάς το σκορ. Αλλά υπάρχουν και ματς που δίπλα στο σιόπι χρειάζεται ένας παίχτης, ρε παιδί μου, αυτός ο ναυτή που λέμε, ο Νάτσο Γκαρσία, ο Φατή, ναι, ναι. Τέτοιο στυλ παίχτης. Πιο σκληρή, κατάλαβα. Πιο σκληρή, ναι. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, τώρα πιστεύω το καλοκαίρι θα κάνουμε κινήσεις και θα πάει καλύτερα. Θα γίνουν, ναι. Νομίζω έχει το χάφι είναι μία, ο φορ, ο μπακ. Το μπακ. Α δούμε. Ναι. Εμείς δεν έχουμε αυτά που έχουμε. Ένα στόπερ ενδεχομένως. Δεν έχουμε τις ενώσεις και αυτά. Εμείς ενώσεις δεν έχουμε μεταγραφές. Ναι. Θα διεκδικούμε μέσα στο γήπεδο αυτά που μπορούμε. Έτσι. Και όχι με άλλα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Άρης για πάντα. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη μου. Όχι. Ωραία. Αυτό τι ήταν που έκανες. Σήκω στο δεξί σου χέρι. Και έκανες γροθιά. Επιτόπια. Όχι, δεν έκανες έτσι. Έκανες έτσι. Όχι, όχι, όχι. Έτσι έκανες. Τι ήταν αυτό. Άρχισες τέτοια. Ε. Ο Γιώργος Κατίδης του Λίμπερο. Δεν ήξερα, παιδιά. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Τι, τι είναι τώρα. Μία γραμμή. Έχουμε γραμμή, ναι ή όχι. Μία το δεξί χέρι σηκώνεις. Μία το αριστερό δάχτυλο. Μας έχεις μπερδέψει, δάχτυλο. Το αριστερό δάχτυλο μας. Κάνε έτσι. Έχουμε μία γραμμή. Ωραία, πάμε στη γραμμή. Έχουμε γραμμή. Μπορεί να κάνεις μήνυση. Όχι όπως εχθές. Που ο κύριος Χρύσανθος μας την είπε στην Τρόικα. Οπα, τι έκανα. Βέβαια! Τώρα το θυμήθηκα. Άκου να δεις, Νίκο, τι έγινε χθες. Όχι, δεν πείτε. Λοιπόν, ακούς Τρόικα καθόλου. Ακούω, ναι. Το άκουσα ναι. Το περιστατικό χθες. Το άκουσα το περιστατικό. Το άκουσα, ναι. Λοιπόν, αφήνουν κάθε επικραμμένο που πιστεύει ότι τους έχουν κλέψει 40 double και 60 πρωταθλήματα να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και συμμετέχει και ο Χρύσανθος αυτό. Ναι. Και εφόσον έχουν πει στην εκπομπή ότι θα μιλάει 2 λεπτά ο καθένας, τον αφήνει τον άλλον 15 λεπτά να λέει την κρίνια του και περιμένεις εσύ τώρα να ακούσεις του τι απαντάει, λέει ο άλλος. Δεν τον αφήνει, του απαντάει σε όλα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Γυρισματάρα! Δεν ξέρω αν το πρόβλημα. Τρίπλα Μαρτίνες ήταν αυτή. Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Χρόνια πολλά, αλλά να είμαστε καλά. Αδικημένοι. Εντάξει, τώρα τους έχετε εκεί πέρα να κλαίνε, Μα αφού είναι η πιο αδικημένη ομάδα στον πλανήτη. Άλλος έλεος, δηλαδή. Σήμερα τι, το quiz του Ασλαμά, ναι. Για τον Λάρσον. Ναι. Α, ναι, και εγώ δεν άκουσα την απάντηση. Αυτός σου μοιάζει με τον Λάρσον. Το είπε. Ούτε, ωραία, το ξεχάσει και μην το είπε. Κάνα δικός του θα ήταν. Μοιάζει με τον ίδιο βασικά. Ποιος? Ο Λάρσον. Στο πιο άσπρο του βέβαια, έτσι. Εντάξει, ο Ασλαμάς είναι λίγο και στο πιο αδύνατο. Ναι. Έναν φίλο, κάτι, ένα φίλο του είπε. Και ναι. Χωρίς ελιές στο κεφάλι. Ένα ναι. Φίλο του είπε. Με τον Ροζ. Ναι. Τι παίζεται, τι σενάριο υπάρχει για τον χρόνο. Το σενάριο είναι ότι έχει. Έχει τρομερή εντύπωση ο παίκτης. Έχει αρκετά μεγάλη ρήτρα για τα δεδομένα μας. Αλλά το συμβόλαιό του λύγει το 2020. Το 2020. Μπορεί να κάνεις οπότε κάτι ενδιάμεσο. Δεν βλέπουμε να κάθεται έτσι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που λες. Η Λοριάν έχει ένα παίχτη που από τον επόμενο Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιοδήποτε. Έχει τρομερή εντύπωση η άνεση ναι. Που παίζει. Γιατί έχει παίξει και με ΠΑΟΚ, έχει παίξει και με Ολυμπιακό, έχει παίξει και με ΑΕΚ. Βασικά ήταν αλάθαστος και τρομερή άνεση. Ο Ροζ έχει μπει από το μάτς με την Ξάνθη και δεν έχει βγει από τότε. Δεν έχει βήμα, δεν γίνεται να το βγάλει. Βλέπεις ότι θα μπει ο Βέλε, θα μπει ο Δελιζήσης για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Είναι πολύ αρχοντικό το παιχνίδι του καταρχήν. Δεν κάνει λάθη. Παίρνει σωστές τοποθετήσεις, διώχνει σωστή μπάλα. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν ξέρω, έχω καιρό χρόνια να δω τέτοιο αμυντικό στον Άρη. Πραγματικά κεντρικό αμυντικό. Καλός είναι. Μακάρι να βρεθεί ο τρόπος για να παραμείνει στην ομάδα. Είναι σπουδαία περίπτωση. Φαντάζομαι όπως το βλέπουμε όλοι, το βλέπουν και στη διοίκηση και δουλεύουν γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στην Τρόικα. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγόρας. Στρέφουμε Λίμπρο 107,4 All About Harrison Air. Για κανένα τεταρτάκι ακόμα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε, θα κληρώσουμε σε λίγη ώρα 2 εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ το επόμενο Σάββατο στο Νικ Γκάλης Χολ στις 6. Γράφετε FM, αφήνετε κενό.
γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο για το μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Δεν έχει βέβαια την έγκλη του παρελθόντος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν πάβει να αποτελεί ένα ντέρμπι το οποίο έχει τη δική του σημασία για τον Άρη, τόσο από αγωνιστικής πλευράς όσο και από πλευράς Γοήτρου. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές για λίγο ακόμα, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια, για να συνεχίσουμε το σχολιασμό του χθεσινού αγώνα και, και την εμφαντική νίκη του ποδοσφαιρικού Άρη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ομάδα ΠΕΑ σήμερα έχει ρεπό, αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις και νομίζω ότι θα δοθεί ένα διήμερο ρεπό προς τα τέλη της εβδομάδας στους ποδοσφαιριστές για να επιστρέψουν στις αρχές της επόμενης και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι, το δεύτερο στη σειρά, κόντρα στον Όφη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σιώπης και Βαλεριάνος από χθες το βράδυ βρίσκονται με την Εθνική. Σήμερα έκαναν και την πρώτη τους προπόνηση και υπάρχει και ένα βιντεάκι που μπορείτε να δείτε και στο Λαμπάου Τάρης, η παρακάμερα της φωτογράφησης, της επίσημης φωτογράφησης της Εθνική Εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, βιντεάκι στο οποίο διακρίνεται και ο Μανώλης Σιώπης και ο Γιώργος Βαλεριάνος. Ο Σιώπης, αν πρόλαβα να δω, πήρε το 7. Ο Βαλεριάνος, από όσο πρόλαβα να δω, γιατί ήταν πολύ γρήγορο το πλάνο, πρέπει να του δόθηκε το 3 για τους αγώνες που έχει μπροστά της η Ελλάδα με Λίχτενστάιν και Βοσνία, Σάββατο και Τρίτη. Άρα οι δύο ποδοσφαιριστές θα ενσωματωθούν ξανά με τον Άρη από την μεθεπόμενη Τετάρτη. Και με ένα χαλαρό πρόγραμμα από Πέμπτη, από την μεθεπόμενη Πέμπτη, θα τεθούν στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη για το παιχνίδι με τον Όφη Κλεάνθης Βικελίδης. Με τις εθνικές τους είναι και ο Μιχαή Κόρχουτ και ο Μιτζέν Μπάσα για τα παιχνίδια Ουγγαρίας και Αλβανίας αντίστοιχα, και αυτοί στις αρχές επόμενης εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη, να σωματωθούν ξανά με την ομάδα και να τεθούν στη διάθεση του 53χρονου τεχνικού για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Πάμε στο φίλο στη γραμμή, καλησπέρα. Τι φίλο, ρε, φίλοι είναι. Πα, δόπουλος, δόπουλος, δόπουλος. Μη φωνάζει, μη φωνάζει. Ναι. Εκεί είναι. Όχι. Εδώ είναι. Όρθιος από πάνω. Άμα λείπει να μην πληρώνει τον κόμπι προς τη Μονίκο 300 ευρώ. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Πόσα γουρουνάκια είναι. Φεύγει, του έδωσα το ελεύθερο να φύγει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής γιατί γιορτάζει σήμερα. Με ενοχλεί. Να παρακαλάτε να χάνει ο Άρης να γίνει γραμμέδρε. Καλά, ναι, εντάξει, τα καλά δεν. Δεν πηγαίνει κανεί. Τώρα δεν έχει άλλο να πει που είναι το βιογραφικό. Που είναι ο ένα να παίξει ο Σόλων, να παίξει εκείνο, να παίξει ο Κολτσίδα. Πού είναι αυτά, ρε. Δύο ωραίες εποχές, ρε Νίκο, ε. Για τις λαχτάρισες. Έχουμε... Περιμένα στη σειρά να πούνε. Υπάρχει παιχνίδι που έχει κερδίσει φέτος ο Άρης και έχουμε κάνει ρεκόρ γραμμών, αλλά μέσα, εν μέσω κακού κλίματος, ήταν μετά το μάθημα με τη Λαμία. Ναι. Αφού μέχρι το 97, αφού είχαμε φύγει στα σπίτια μας, φτάσαμε και ακόμη βρίζαμε, ρε. Ναι. Εγώ έφτασα στο σπίτι μου και ακόμη έβριζα. Βέβαια, και πήγα την άλλη μέρα, άκρη του γύρου, πάλι ξανά έβριζα. Ναι. Χαμός γινόταν. Πήγες γήπεδο εσύ. Άτομα πάνε στην ένα, ήμουν πώς έφυγα από εκεί, είπα κάποιοι γιατί γιουγάρες και ορμήξαν 10 άτομα. Χθες πήγες. Ναι, τους λέω καλά για να καταλαβαίνεις που γιουγάρες. Μετά που φεύγαμε στον δρόμο, μετά από 10 αφεντίες, άτε με τι ασχολείσαι. Σαν εμάδα είναι αυτό, γεννήκησε για χαρά, πάμε στο επόμενο. Αλλά τι πράγμα, ρε, περιμένα σιβράμε να πούνε, ρε, πού είναι. Φίλες τώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πετάει μόλις έφυγε ο Παντελίδης. Ε, Νίκο, το είδες. Τι πετάει αυτή η ομάδα, ρε, τον Παντελίδη. Για πρωτάθλημα, βέβαια. Και το Διαμαντό, να φύγουν όλοι, εγώ από να κανονίζω Καρυπίδης, ο Διαμαντόπουλος να φύγει και ο Παντελίδης έτσι και έτσι, το συζητάω. Αλλά ο Διαμαντόπουλος να φύγει οπωσδήποτε. Ναι. Θα το κανονίσουμε αυτό. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Κάντε κάτι, ρε παιδιά, εμείς να φύγουν άνθρωποι. Αφού είναι ανίκανοι τώρα. Πάω εγώ, θα πάει, έχει τόσο σκοδόμητος. Επιστήμονες. Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος εκεί πάνω. Έδιωξε τον Ερέρα. Το χαμό το ρε. Τον έδιωξε πρώτα τον Άρη και μετά τον έδιωξε από τη Λασπάλμα. Τι βιογραφικό έχει ο Διαμαντόπουλος και έρθει σε αυτή την Μπαρσελόνα. Ναι, ρε, τι βιογραφικό έχουν από Παντελίδης. Πού είναι το βιογραφικό του. Κάτι γνωριμίες στο εξωτερικό έχει μόνο, δεν έχει πολλά. Α, μπράβο, ναι, τίποτα. Ναι, έφερε για μας παιχταράδες και χαρακτήρες, ρε παιδιά. Το σημαντικότερο είναι οι χαρακτήρες του. Και έγιναν με την ομάδα ένα. Δηλαδή, αν πάρεις το Λάρσεν και το Ρόουζ, άμα πας και τους πεις. Θα σε πούνε, λες και γεννηθήκαμε Άρης. Τόσο πολυδέθηκα με την ομάδα, με τον κόσμο, με όλο το περιβάλλον. Λες και είναι χρόνια.
χρόνια. Αυτοί οι Σουηδοί, επειδή στο IQ τους είναι πολύ μπροστά, προσαρμόζονται εύκολα, δεν είναι, παίρνουν στροφές πολύ γρήγορα και καταλαβαίνουν αμέσως το περιβάλλον αυτοί. Αλλά τόσο πολύ τέτοια προσαρμοστικότητα. Ρε το Διαμαντόπουλο, ρε μεγάλη αποτυχία. Ρε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσοι παρακαλούσαν να μην έχει επιτυχία η ομάδα. Καλά, δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Δυστυχώς. Μούγκα τώρα όμως όλοι. Μούγκα. Καλά, πρόσεξε με, δεν θα πετάξουμε και στα σύννεφα. Όχι, δεν το συζητάμε. Καλά, δεν το συζητάμε. Εντάξει, έτσι, δεν κάναμε και τίποτα. Ναι. Κάναμε το αυτονόητο. Αυτό. Η ομάδα κάνει το αυτονόητο. Ο Άρης που θέλουμε όλοι. Ακόμη δεν έφτασε εκεί. Ο Άρης που θέλουμε όλοι δεν έφτασε είναι εκεί. Σε καλό δρόμο, και ο Άρης, που θέλουμε όλοι, για τον Άρη που θέλουμε όλοι, η Ευρώπη είναι ένας αυτονόητος στόχος. Είναι κάθε σε καλό δρόμο και πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα τους. Ούτε ένας δεν λείπει, δεν μας περισσεύει, αλλά όλοι καλοπροαίρετα. Έτσι. Όλοι με καλή διάθεση. Έτσι. Όλοι δίπλα στην ομάδα. Δεν πάει μια ομάδα μπροστά αν εγώ δεν έχει. Και μια στραβή να γίνει πάλι δίπλα, όπως το παιδάκι μας κάνει ένα λάθος, πάμε, δεν το μαλώνουμε, δεν το χτυπάμε, δεν το βρίζουμε, το χαϊδεύουμε, πάει και να πάρει το δες κουράγιο. Ρε σίγου, μετά τον κόλ και πριν τη Λαμία, ξέρω εγώ μια γιουχάρτη, πώς ο παιδί προμένως έβριζε, τώρα που πήγε τον κόλ και δεν βρίζε, του λέω. Στο είπα σιγά σιγά, μην ακούσουν οι Πέριξ. Τώρα λέω που πήγε τον κόλ και δεν βρίζε, του λέω. Το γήπεδο είναι και ένας χώρος για να ξεσπάσει λίγο από τα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητας. Πρέπει να κάνουν ένα οίκο ανοχής δίπλα. Λοιπόν, να περνάνε από εκεί, να κάθονται 2 ώρες και μετά να μπαίνουν στο γήπεδο. Πολλοί, όχι όλοι, αυτοί που είναι οι καλοί, που βρίσκουν καλά. Παίρνουν από τον οίκο ανοχής, τη ώρα αρχίζει αγώνα 7, πάνε 3.30-4. Βγαίνει 6 από εκεί μέσα, 6.30, ξελαπικάρισε, καθάρισε το μυαλό σου και πήγαινε ήρεμα να δεις του Παντελίδη την αρμάδα. Άντε, κλείσει γιατί έχουμε άλλους 2. Α, έχεις άλλους 2 τώρα, προηγουμένως δεν είχες. Τους τράβηξες εσύ. Τους τράβηξες εσύ. Θα του δώσω, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να πούμε. Χαίρετε. Γεια σας κύριε Μάκη. Είσαι καλά, γουρού. Δόξα τω Θεώ. Ο Χρήστος δεν είναι δίπλα σου, φαντάζομαι. Το έδωσα ελεύθερο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής γιατί γιορτάζει. Πολύ καλά έκανε. Χρόνια του πολλά κιόλας. Χρόνια του πολλά. Χρόνια. Να είναι γερός και δυνατός. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι είχαμε πει πολλές φορές όταν μιλάμε στο τηλέφωνο εμείς, ότι η μεγαλύτερη δυνατότητα είναι οι παίκτες και η ψυχολογία των ομάδων στα αποδυτήρια. Αυτό βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής, όσο καλός και να είναι, αν οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτά που θέλουν, δεν θέλουν, δεν σε θέλουν, δεν τους βγάζει την ψυχολογία, δεν θα στο βγάλω στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης της ψυχολογίας των παικτών και της τακτικής του προπονητή. Ο προπονητής λέει αυτά που πρέπει να πει και από εκεί πέρα ο ποδοσφαιριστής το βγάζει μέσα στο γήπεδο. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ βλέπω τους ποδοσφαιριστές μας ότι δίνουν το 100% ο καθένας που μπαίνει μέσα. Είδα τις αλλαγές μου όσες φορές έχουν μπει τώρα βοηθάνε πολύ παραπάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κάποιοι φίλαθλοι που μιλάνε για τον Γιουνές ή για κάποιον ποδοσφαιριστή, εγώ θα πω ένα πράγμα και το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, Νίκο μου. Ότι ο Γιουνές είναι παίκτης περιοχής. Το έχουμε πει 100 φορές. Έχει την ατυχία να έχει 8 δοκάρια. Εάν είχε βάλει τα μισά γκολ από τα δοκάρια, θα έχει φτάσει σε 11 με 12 γκολ αυτή τη στιγμή. Και όπως είπες πολύ σωστά, δεν έχει παίξει και πολλά παιχνίδια. Λόγω τραυματισμού ή στον πάγκο. Ναι. Έτσι, θα έχει έναν παίκτη που δεν παίζει συνέχεια. Και όσο έχει βάλει 11-12 γκολ. Είναι παίκτης περιοχής. Είναι βαρύ σαν σωματότυπος. Δεν είναι ο παίκτης ο συντερφός που θα σου πάρει την μπάλα από το κέντρο, θα σου κάνει 4-5 γκολ. Και πρόσεξε. Η λεπτομέρεια με τον Γιουνές, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Γιουνές έχει 19 παιχνίδια και έχει 7 γκολ. Ο Ματέο έχει 25 και έχει 8. Έτσι. Ο Ντιγκινέ έχει 22 και πρόσεξε. Η λεπτομέρεια που αξίζει ακόμη περισσότερο με τον Γιουνές. Που εγώ σου λέω ότι είναι ο φόρτον ο νύρο μα. Όχι, εμένα μου αρέσει την περιοχή. Είναι η αποτελεσματικότητά του. Γιατί, έχει ένα γκολ κάθε 3,7 τελικές προσπάθειες. Είναι ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Άρη. Έτσι, μπράβο, Νίκο. Από του μέσου επιθετικού. Έτσι. Και χθες έβαλε παλικαρίσκο γκολ. Εντάξει, τα 2 γκολ που βάλαμε ήταν καλά. Θα μου πει από πολλά. Την έβγαλε και πολύ ωραία Ματίγια που είναι μαλλιά. Πολύ Ματίγια, το είπε και εσύ, αλλά μέσα από 2 center back πήρε την κεφαλιά. Δυνατός. Αυτό είναι που μπορεί να σου δώσει. Και αυτό σου έδωσε. Μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ και θα το πω έτσι. Εμένα μου αρέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και τους αγαπάω γιατί φοράνε
το Θεό του πολέμου στο στήθος τους και τους αγαπάω όλους και τους γουστάρω. Πραγματικά δεν ξέρω, κάποιοι παίκτες πρέπει να μείνουν στον Άρη, ναι, γιατί τα συμβόλαιά τους λήγουνε και έχουμε και δύο δανεικούς. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό η διοίκηση, να κρατήσει τουλάχιστον το 70-80% των ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Μαρτίνας είναι επιλογή να μείνει στον Άρη, είναι πολύ καλός παίκτης. Το έχω πει και άλλες φορές. Χθες που μπήκε ο Άρης έκανε πάρα πολλές επιθέσεις. Αδικείται που δεν έβαλε και γκολ, είχε για την ασίστ στον Τιγινή. Θεωρώ ότι ο Φετβατζίδης που λένε δεν πανηγυρίζει, δεν έκανε και κουλούτουμπες τώρα με τον Απόλλωνος Μήνης που έβαλε ένα γκολ. Όχι, okay, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέω. Χωρίς να το γιατί το παρατήρησα και με τον Ολυμπιακό και σε άλλα παιχνίδια. Ο Φετφατζίδης, εγώ από τον Φετφατζίδη περιμένω πολλά πράγματα γιατί αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει στο ρόστερ. Εγώ έτσι, ναι, το, είναι εγώ έτσι πολύ, θεωρώ. Ξέρεις όμως τι, δεν μου αρέσει ο Φετφατζίδη και το λέω καλοπρόεκτα. Είναι πολύ άνευρος. Είναι ενοχελικός, είναι. Ξέρεις κάτι, ίσως επειδή, δεν ξέρω, επειδή περίμενα ότι θα έμπαινε βασικός εντεκάτος και ο Λάσον με τις επιδόσεις του. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, κάθε παίκτης όμως θέλει να παίζει. Ναι. Okay. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει το Λάσον, έτσι, γιατί ο Λάσον παίζει πάρα ούτε πολύ. Ούτε το Ματέο φυσικά. Ο Ματέο, όχι, ξέρεις τι μου αρέσει το Ματέο. Έχει τώρα εκτός από τον Ολυμπιακό που δεν πήγε πολύ καλά. Γενικά δεν πήγαν, και ούτε ο Λάσον πήγε. Μ' αρέσει ότι κυνηγάει, κόβει, κάνει τα πάντα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι καλός παίκτης, μου χρειάζεται. Θα τον ήθελα να τον έχω και του χρόνου, δεν λέω το αντίθετο. Δύσκολο πολύ. Αλλά ναι, οπωσδήποτε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις παίκτες τώρα στον πάγκο. Χθες παρατήρησες, ο Φετφατζίδης. Πες αυτό, αυτό και ολοκλήρωσα πολύ. Ναι, 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 ναι. Έβαλες τρεις παίκτες, οι οποίοι δεν τους είχες στον πρώτο γύρο. Κοιτούσες τον πάγκο σου και δεν έχεις τέτοιους παίκτες. Και ο Φετβατζίδης θεωρείται ότι είναι ένας ενδεκάτος παίχτης, δηλαδή να είναι ενδεκάδα. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλοι, ενδεκά θα παίξουν. Αυτό είναι θέμα επιλογή προπονητή. Αλλά δεν θέλω από δικούς μας ανθρώπους φιλάθους να μιλάμε τώρα, δεν έβαλε τον γκολ και έφυγε, πήγε στη Φυσούνα. Αυτό είναι, είναι ο χαρακτήρας του κάθε παίχτη. Τι έκανα, δεν πουλάει ποδηλίκη. Έτσι είναι, ρε φίλε μου, δεν πουλάμε ποδηλίκη. Και αυτό να το σεβαστούμε. Εντάξει, τέλος πάντων, αλλά καλά, καλό βράδυ να έχουμε. Να σε καλά. Πάνω, καλό βράδυ. Και τα λέμε, να λέμε, να τα πάμε όλα καλά, φίλια, γεια σου. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Έχουμε δύο τελευταίους. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Ο πρώτο τελευταίος. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μας, γιατί είστε σαν να περνάτε από τούνελ. Τώρα όχι, πάμε πάλι. Τώρα. Όχι. Πλάκα κάνεις τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Λοιπόν. Σε θέλω σύντομο, γιατί εσύ πλατιάζεις, γιατί έχουμε έναν ακόμα. Ναι, σε συνέχεια του πρώτου. Σε συνέχεια του πρώτου. Λοιπόν, αυτοί που μπορούσαν να έρθουν, αλλά δεν ήρθαν, γιατί ρε παιδί μου δεν προλαβαίνανε να έρθουν στο γήπεδο ή έλα μωρέ τώρα με τον Απόλλωνα να έρθω. Μην έρθουν με τον Όφη και ζητάνε 5 γκολ, την κρινιάζουν στην εξέδρα, ας καθίσουν στο γήπεδο και στο σπίτι τους. Πιο καλά είναι το σπίτι να το βλέπεις από την άρχη στο γήπεδο. Και να μην ξεχάσω, να βγουν στο ραδιόφωνο και να ζητήσουν και μεταγραφές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Άντε από τη τηλεόραση, παιδιά. Μην έρθετε με τον Όφη και θέλετε 5 γκολ. Σκληρός. Σας προειδοποιώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο εδώ το παιχνίδι και δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι το ίδιο και κάθε μέρα δεν είναι Δευτέρα, ούτε Τρίτη. Έχει άλλες μέρες. Άντε, καλό βράδυ. Γεια σας κύριε Θανάση. Πάμε στον τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Άρης γύρω 8 με 10 παίχτες με αδιαφεσβήτητη την τεχνική τους. Τα δύο τα αριστερά τα μπακ. Ματίγια, την κοινή, Τόνσο, Μαρτίνες, Γκαρσία, ο Λάρσον, ο Βέλεθ. Ακόμα και για σεντερμπάκ ο Ρόουζ έχει πολύ ψηλή τεχνική. Έχει, ναι. Εκείνο που βλέπεις, που μπορεί να το δεις μόνο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον και σε υψηλό επίπεδο, ποιο στοιχείο έχει που ξεχωρίζει ο Ματέο Γκαρσία, έχεις κάνει την ερώτηση, όταν χάνει την μπάλα. Όταν χάνει την μπάλα, τι στοιχείο έχει? Ναι. Το ότι πιέζει κατευθείαν για να την πάρει. Σαν τρελός. Σαν σκυλί όντως. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που ζητάνε σε, τώρα οι μεγαλύτεροι προπονητές. Αυτό ζητάει και ο Παντελίδης, να ξέρεις. Αυτό το έχει πλέον και άλλοι ποδοσφαιριστές. Το βλέπω στο Λάρσον. Ναι. Το βλέπω στον Τικινή. Ο Σιώπης δεν μπορεί, το βγάζει θέλει δεν θέλει, δεν μπορεί αλλιώς να ζήσει χωρίς αυτό. Ναι. Ο Ματίγια και ο Τόσο
το θέλουν να το βγάλουν, δεν έχουν την έκρηξη που είχαν οι προηγούμενοι ποδοσφαιριστές. Το έχει ο Βέλεφ, το έχουν τα δύο τα αριστερά τα μπακ. Δηλαδή έχει κάποια στοιχεία η ομάδα που δεν μπορούσες να τα δεις με τίποτα τα προηγούμενα και τα παλιά προηγούμενα καλά χρόνια. Ναι. Ο Κάλβο είχε αυτό και ο Χαβίτο, αλλά όχι τόσο. Ο Κάλβο θα το έκανε 5 λεπτά και μετά μπορούσε 85 λεπτά να τον ψάχνει, να τον δει. Δεν ήταν τόσο πειθαρχημένο αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν κρατηθεί, δεν ξέρω για τους δύο ποδοσφαιριστές που είναι δανεικούς, αυτό είναι άλλον θέμα, τι θα γίνει με αυτούς. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό το πάθος, αν κρατηθεί, το οποίο για να κρατηθεί είναι θέμα. Αυτοί που είναι μέσα στα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια, αυτοί που πληρώνουν, αυτοί που κρατάνε το κλίμα, αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ότι έρχονται και δένονται και τέτοια. Πάντως αυτοί οι ποδοσφαιριστές το έχουν. Αυτοί που φέρνουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές ξέρουν καλά ότι ψάχνουν αυτό το στοιχείο, το ποδόσφαιρο που θέλει, ταχύτητα και επανάκτηση της μπάλας μόλις τη χάσεις. Ναι. Πιστεύω ότι αν δούμε, αν ξαναμιλήσουμε του χρόνου, δούμε τέτοιους ποδοσφαιριστές, γιατί είπα ήδη 7-8 που κάνουν αυτή τη δουλειά, τέτοιους ποδοσφαιριστές και η επόμενη στα χρονιά θα είναι καλύτερη από αυτήν εδώ πέρα. Μακάρι, μακάρι. Και πιο ποιοτική. Εκεί, δηλαδή, εγώ βλέπω τον Άρη σε επίπεδο τεχνικής, τακτικής και αυτό το pressing σε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στα καλύτερά του τη χρονιά με το 10 που πήγαμε, που πιστεύω ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ, ναι. Το δεύτερο εξάμηνο με τον Γάλλο, το χαφ, προσπαθώ να το θυμηθώ. Το Φατί. Όχι. Ποιο να που πήγαμε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Το Μεργέμ, το Μεργέμ, ναι. Καμέλ Μεργέμ. Το καλύτερο κομμάτι του Άρη, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Ωραίος παίκτης. Εκεί. Για τον κύριο που είπε για το Σίντερφορ, ναι. Να το φανταστεί το Σίντερφορ στην Ξάνθη πριν δύο χρόνια νεότερο. Δύο χρόνια από αυτή την ηλικία και μετά έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ένας τραυματισμός, αυτά τα ψηλά τα μπέλια θέλουν πολύ για να επανέλθουν. Πόσο και ένα χαμένο πέναλτι και όλα αυτά που γίνανε τότε. Άλλο να έχεις αυτόν τον παίχτη πριν δύο χρόνια και άλλο να τον έχεις πέρα, ναι. Ή του χρόνου που θα είναι ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη. Είναι σέντερφορ περιοχής, είναι σέντερφοράρα, αλλά έχει αυτή την ηλικία. Έτσι. Αυτά. Να σε καλά, φίλε. Θα ήθελα να πω έτσι, για τέτοια θέματα. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Μπα, είμαι έστειλα χρόνια πολλά στο Χρήσανθο. Ναι. Με πέτυχες τώρα να περπατάω στην παραλία, πήγα, ήρθα καραβιά στο πύργο. Σας άκουσα μόλις γύρισα σπίτι. Ωραίος. Και λέω άντε να πω λίγα πραγματάκια. Ωραίος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ το θεϊκό ψητοπολίτη που ήταν μαζί μας και στη σημερινή εκπομπή. 2-3-10-2-21-3-21. Αγγελάκι 10, delivery. Από τις 12.30 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Φοβερό σου τζουκάκι, εξαιρετικό σουβλάκι. Δωρεάν οι αλυφές. Και άμα πάρετε μια μαλματίνα, τσιμπήστε και μια ακόμα από δίπλα δώρο. Ακολουθεί. Και Γιαννόπουλος φυσικά, ο οποίος ήταν και αυτός μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Όσοι έχετε φορτηγό, είτε το πάτε για σέρβις στο Γιαννόπουλο στις καλύτερες τιμές, είτε καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33 και έρχεται το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου 24 ώρες το 24ωρο για να σας βάλει μπρος. Τώρα ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ.